Φίλε και φίλοι, καλώ ορίσατε στο 18ο επεισόδιο του HPO Development. Όπου ο σκοπό μα είναι να βοηθήσουμε του ηγέτε του αύριο εμπνέοντα, εθαρρύνοντα και εκπαιδεύοντα μέσω από τι εμπειρίε, γνώσει και αξίε των καλεσμένων μα. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε έναν γιατρό ψυχοφυσιολόγο, τον Στέφανο Ιωάννου, ο οποίο έχουμε συζητήσει πριν δύο μέρε ένα θέμα το οποίο πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους του αύριο, αλλά πρώτα και το πιο σημαντικό για, για την προσωπική μας εξέλιξη, το, 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 θέμα του, του στρες. Και πιστεύω είναι ένα, ειδικά με το, και με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα με το, με το COVID αλλά και πριν το COVID, ε, θα ήθελα να συζητήσω μαζί του κάποιες ερωτήσει που έχω σχετικά με τα, και με τα βιώματα μου που είχα από μικρή ηλικία που έπρεπε να περάσω από, από το στρε και πώ μπορούμε να καταπολεμήσουμε το στρε έτσι ώστε να, να δημιουργήσουμε ένα πιο θετικό ε, μέλλον και να πετυχαίνουμε του στόχου μα χωρί να, έχουμε, να είμαστε συνέχεια πιεσμένοι και στρεσαρισμένοι. Στεφάνι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την, ε, για την ώρα. Ευχαριστή μου ε, Ευχαριστώ και σε συγχαίρω για τι προσπάθειε τι οποίε κάνει ε, μέσω των επιμορφωτικών σου προγραμμάτων ε, να ενημερώσει τον κοσμό για το πώ μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή του και πώ να έχουν ε, μιαν καλύτερη ε, ποιοτητα ζωής μέσα από διάφορε μέθοδου τι οποίε εφαρμόζουν πάρα πολλοί επαγγελματίε. Ε, καταρχάς, Καταρχά, να ενημερώσω τον κοινό μα το, και του θεατέ οι οποίοι μα παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, τι λέμε όταν εννοούμε, όταν λέμε ψυχοφυσιολογία. Ψυχοφυσιολογία είναι ένα τομέα ο οποίο συνδυάζει το σώμα καθώ και τον εγκέφαλο έτσι ώστε να δραστηριοποιήσει ένα συγκεκριμένο άτομο. Και δεν εννοούμε με αυτό. Αυτό το οποίο εννοούμε είναι ότι επειδή το σώμα είναι ένα τεράστιο αισθητήριο όργανο, το σώμα με την κίνηση, με τις ορμόνες και τα περιφερειακά όργανα τα οποία υπάρχουν, εάν χρησιμοποιηθούν σωστά, τότε αυτά μπορούν να ενεργοποιήσουν τον εγκέφαλο και να επιφέρουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε έναν άτομο. Δηλαδή, ε, πολλοί από εμά έχουμε νιώσει κατά τη διάρκεια όταν είμαστε στρεσαρισμένοι, αγχωμένοι, φοβισμένοι, αυξημένη, έναν αυξημένο καρδιακό μπαλμό τον οποίο ίσως να τον νιώθουμε ε, στην καροτίδα, ίσως να τον νιώθουμε ε, στην καρδία, στο στήθος μας, νιώθουμε ότι η αναπνοή μας γίνεται ε, πιο, ε, πιο ελαφριά, αλλά επίσης και πιο γρήγορη και επίσης να νιώθουμε και κάποιον κόμπο στο στομάχι. Όλα αυτά τα σημάδια, τα σωματικά, μα δείχνουν εμά ότι κατά τη διάρκεια στην οποία βιώνουμε ένα στρεσογόνο παράγοντα, ότι αυτόν το στρε δεν το βιώνουμε στον εγκέφαλο μα το οποίο προσλαμβάνουμε, αλλά το βιώνουμε στο σώμα. Επομένω, η δουλειά κάποιου ψυχοφυσιολόγου είναι να μπορέσει να τραβήξει τα ενία στο σώμα, να ελέξει το σώμα, έτσι ώστε να ερεμήσει και ο εγκέφαλο για τον λόγο ότι υπάρχει μία μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ του σώματος Επομένω, εάν καταφέρεις να ελέξει το σώμα και τον τι μπαίνει μέσα στο σώμα σου, τότε επέρχεται και κάποιο είδου γαλήνη στο άτομο και ένα περισσότερο έλεγχο στου τρεσογώνους παράγοντε του οποίου αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Ε, Θα ήθελα να σου ρωτήσω έναν η ερώτηση που είχα σου πριν αρχίσουμε την εκπομπή. Ε, εγώ όταν, όταν μπήκα γυμνάσιο είχα αρκετό στρες και αυτό το στρε βγήκε μου σε. Ε, Μερικέ φορέ αρνητική συμπεριφορά. Ε, η ερώτηση είναι πώ θα μπορούσαμε να, να, να βοηθήσουμε στα εισαγωγικά των bullying στα σχολεία με τα μωρά τα οποία αντιμετωπίζουν κάποιον είδο ε, στρε σε μικρή ηλικία και το βγάζουν πάνω σε άλλους ανθρώπους ασυνείδητα στο πούμε γιατί για διάφορους και πολλούς λόγους είτε από οικογένεια είτε από φίλους είτε γενικά από το περιβάλλον τους επηρεάζονται πώς θα, πώς αν να, 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 να είτε εσύ είτε ο, οποιοδήποτε σύμβουλο να να, 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 εξηγήσει στον νεαρό ότι ξέρει αυτό που κάνει είναι λάθο, επειδή για να το κάνει δεν αντιλαμβάνεται από μόνο του ότι είναι ε, λάθο, για, 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 να μειώσει αυτό το στρε, για να μην χρειάζεται να νιώθει ότι μια πίεση μέσα το. Το λέω από προσωπική εμπειρία, πιστεύω. Ε, so, η ερώτηση θα ήταν πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά να, πολεμήσουν το, να καταπολεμήσουν το στρες να, έτσι ώστε να, να μειωθεί το bullying στα σχολεία. Ναι. Ε, το, το bullying είναι μια ευρύ λέξη την οποία ακούμε πάρα πολύ συχνά. Υπάρχει επίσης και τώρα το cyberbullying το οποίο πιστεύουμε ότι κατά κάποιον τρόπο επειδή κρύβουμε πίσω από μια οθόνη ότι δικαιούμαι να σχολιάζω πώς είναι το σώμα κάποιου πώ είναι η συμπεριφορά κάποιου, ο τρόπο με τον οποίο μιλά. Νιώθουμε ίσω νιώθει ο μπουλή ή αυτό ο οποίο προσπαθεί να προσβάλλει τον άλλον, είτε ελεκτικά είτε φυσικά είτε ψυχολογικά, ότι είναι, ε, νιώθει πιο ασφαλή, ότι το θύμα δεν θα το επιτεθεί πίσω. Μια είδου συμπεριφορά η οποία είναι η θρασίδηλη. Ε, Καταρχά, για να επιληθεί τον bullying, πρώτα πρέπει να καταλάβουμε την ψυχοσύθεση αυτού του οποίου είναι ο θήτης δηλαδή τουμπούλη ο, ο θήτης συνήθως είναι ένα άτομο το οποίο είναι ανασφαλής συναισθηματικά το οποίο προσπαθεί να επιβάλλει την ισχύ του πάνω σε έναν άλλον άτομο το οποίο ίσως να είναι κατώτερης ε, ε, φυσικής ανάπλασης ή έχει εμφανίσει ε, ε, ε τον εαυτόντας το πούμε, γυμνών συναισθηματικά δηλαδή A person that is exposed um, to the outside world, αφήνει κατά κάποιον τρόπο ε, αυτή η άνεση που μπορεί να νιώθει κάποιος με τον εαυτό του, ο θύτης, ο, ο μπουλί, ε, ίσως να νιώθει την ανάγκη εξαιτία των δικών του, των δικών του ε, ανασφαλιών... να προσβάλλει αυτόν τον άτομο, έτσι ώστε με το που το προσβάλλει αυτόν τον άτομο, περιμένει ότι η ανασφάλεια την οποία έχει ο ίδιο θα βγει προ τα έξω. Ο θήτη συνήθω επιδεικνύει αυτήν τη συμπεριφορά εξαιτία του ότι είναι ανασφαλή ο ίδιο. Δηλαδή, κάποιον άτομο το οποίο έχει, είναι υπήρξε θύμα φυσική βία ή ψυχολογική βία, είναι κατά 80% σε περισσότερο βαθμό να γίνει ο ίδιο θήτη. Ακόμα και κάποιο, α πούμε, ο οποίο ε, υπήρξε θύμα κάποιου, κάποιου μπουλί, το θύμα είναι πολύ πιο πιθανό να το επιδιώξει αυτό το πράγμα, να προσβάλλει κάποιον άλλον άνθρωπο. Αλλά όταν κατανοήσει ότι ο μπουλί ή ο θήτη είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει περάσει από στρες στη ζωή του, το οποίο ήταν ψυχοφθόρο στρε. Και έχει περάσει στη ψυχοσύθεση του με αποτέλεσμα να προσπαθεί να επιβάλλει κάποιο είδου βία ή καταπίεση στο άλλον άτομο, έτσι ώστε να το ελέγξει, τότε ίσως να μπορέσεις με το που τον καταλαβαίνεις να επιδείξεις και κάποιο είδου συμπάθεια. Αυτό το οποίο δεν περιμένει ο Μπούλι να του δείξει είναι μία συγκροτημένη συμπεριφορά στην οποία μπορείς ας πούμε να του, να του, να του δείξεις εσύ ότι καταλαβαίνω για ποιο λόγο αντιδράς με τον τρόπο με τον οποίο αντιδράς καταλαβαίνω ότι ίσως εσύ να έχεις τι δικές σου προσωπικές ανασφάλειες αλλά εγώ προσωπικά νιώθω ασφαλής στο τι είμαι σήμερα είμαι συμφιλιωμένος με τις αδυναμίες μου και δεν χρειάζεται να επιδεικνύει αυτά τα οποία επιδεικνύει, γιατί δεν έχει τίποτα να κερδίσει. Ο Μπούλι νομίζει ότι με το να καταπιέσω κάποιον άνθρωπο ψυχολογικά ή φυσικά, τότε όχι μόνο μπορώ να το ελέγξω, αλλά και οι υπόλοιποι γύρω μου, οι οποίοι ίσω να γελούν, ίσω να το βρίσκουν αυτό διασκεδαστικό, με επικροτούν. Επίση, η κοινωνία ε, παίζει έναν τεράστιο ρόλο εδώ. Για τον λόγο ότι η κοινωνία νομίζει ότι ε, Ο Μπούλη αυτά τα οποία κάνει Δεν μου τα κάνει εμένα Επομένως εμένα με σέβεται Αλλά ε, κατά κάποιον τρόπο Εάν αυτοί οι οποίοι επικροτούν τον Μπούλη Εκείνη τη στιγμή που γίνεται αυτή η βία η πράξη Είναι επίσης όσον υπεύθυνοι Είναι και ο Μπούλη Και το θύμα να αντιδράσουν Δηλαδή δεν μπορούμε να απλά και μόνο να είμαστε θεατέ. Επειδή είμαστε κοινωνικά όντα, τα οποία είμαστε αλληλένδετα και συνδεδεμένα ο ένας με τον άλλον, τότε οφείλουμε και εμείς να βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους σωστά. Για τον λόγο ότι όταν ο αυτός ο μπούλι, ο οποίος κάνει τον μπούλι, χάσει τη δύναμή του, τότε όλοι αυτοί οι οποίοι πλέον δεν το φοβούνται, θα απομακρυθούν. Επομένως ο μπούλι πάλι μένει μόνος του και πάλι νιώθει ανασφάλεια συναισθηματικά. Συνήθω αυτό προκαλείται με τον πουλι και το στρε. Υπάρχει ένα εσωτερικό στρε το οποίο προβάλλεται προ το άλλον άτομο έτσι ώστε να το κάνει να νιώσει την ίδια ανασφάλεια όσο νιώθει και Ο Ομπούλι βασικά είναι ένα καθρέφτη του εαυτού του. Αυτό βγάζει προ τα έξω. Και είπε κάτι επίση για την κουλτούρα: Αν και θε να σε ρωτήσω κάτι, είχε μου πει προχτέ για Ισούνια 6 χρόνια σαν την κυρία Ναι, σωστά και για κάποιους λόγους που θα ήθελα να τους αναφέρεις, προτίμησες να, να, να έρθεις πίσω στην Κύπρο. Και η ερώτηση θα ήταν, πριν, πριν, πριν μας πεις τι έκανες στη Σαουδική Αραβία, θέλω να, να ακούσω από σένα τρία πράγματα για την Κύπρο που πιστεύεις ξεχωρίζει από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Λόγω του ότι έχω πολλού φίλους που ταξιδεύουν σε διάφορες χώρες και σε όσες χώρες και να πήγαν συνεχίζουν να προτιμούν την Κύπρο, ας το πούμε. Yeah και εγώ την προτιμώ και αγαπώ την Κύπρο και θεωρώ ότι είναι ότι μέσα στους ανθρώπους μπορεί να γίνει ένας παράδεισος αλλά θα ήθελα να ακούσω την άποψη σου τι τρία κριτήρια που πιστεύει ξεχωρίζει την Κύπρο από άλλες, άλλες χώρες είναι ποια ήταν η απόφαση σου στο τι έκανες και ποια ήταν η απόφαση να φύγεις από την Σαουδική Αραβία για να έρθει πίσω στην Κύπρο Πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση προσωπικής φύσεως βεβαίως αλλά νομίζω ε, αυτές οι ερωτήσεις προσωπικής φύσεως ε, βοηθούν και τους θεατές ή τα άτομα τα οποία θα δουν αυτήν την εκπομπή να κατανοήσουν το άτομο το οποίο βρίσκεται πίσω από την κάμερα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για αυτήν την ερωτήση. Ε, καταρχάς, σε πολύ γενικέ γραμμές, θα ήθελα να επισημάνω το ότι η Κύπρος είναι ένας χώρος στον οποίο εκτός του ότι έχουμε τις εποχές έχουμε το πράσινο τον ουρανό το γαλάζων, το γαλάζιο της θάλασσας μπορεί να μην είναι κατά πράσινη όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά είναι ένας όμορφος τόπος στον οποίο μπορείς να έρθεις σε επαφή με το φυσικό σου περιβάλλον δεν είναι ένα πλαστό περιβάλλον το οποίο έχει δημιουργηθεί από το πουθενά. Πολλέ από τι μοντέρνε πόλει τις, τις οποίε βλέπουμε στο εξωτερικό, είτε μιλάμε για Σαουδική Αραβία, είτε για οποιαδήποτε άλλη χώρα, ε, αδυνατούν να συμπεριλάβουν στο, στο περιβάλλον το φυσικό χώρο. Και όταν λέω φυσικό χώρο εννοώ το βουνό, τη θάλασσα, τα πουλιά, ε, την άμμον, το χώμα για τον λόγο ότι σαν άτομα, σαν ανθρώποι γενικότερα κυριαρχόμαστε από τις αισθήσει μας πράγμα το οποίο μια μοντέρνα πόλη καμιά φορά όπως το Ντουμπάι, τη Σαουδική Αναδαβία δεν μπορείς να το έχεις το, το πράγμα στην καρδιά της πόλης και θα ξεκινήσω με πολύ απλά παραδείγματα όσον αφορά αυτό το οποίο λέω το γεγονός ότι έχουμε δέντρα έξω από το σπίτι μας και ότι, ότι ακούμε τα πουλιά να κελαιδουν το πρωί είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να τα παίρνουμε σαν δεδομένο. Για τον λόγο ότι από ανέκαθεν ο άνθρωπος στην εξέλιξή του έχει συνδέσει το κελαίδημα των πουλιών με την ειρήνη και την ηρεμία. Επειδή όταν τα πουλιά δεν κελαίδουν σημαίνει ότι κάτι κακό συμβαίνει στο περιβάλλον. Ένα πράγμα που έχουμε στην Κύπρο αφορά το περιβάλλον. Δεύτερο πράγμα. Έρχεται ο χειμώνα. Βρέχει. Αυτόματα το χώμα όταν βρέχεται εκρίνει κάποιες οσμές οι οποίες έχουν να κάνουν είτε με την αποσύνθεση των φύλων είτε ε, με κάποια οργανική ύλη. Αυτή η οργανική ύλη την οποία μυρίζεται ο άνθρωπος από την οποία είναι κάτι το οποίο το χαροποιεί. Και το χαροποιεί για ποιο λόγο. Για τον λόγο ότι από ανέκαθεν το ανθρώπινο είδο ήταν γεωργό. Επομένω, η βροχή από ανέκαθεν το χαροποιούσε γιατί ήξερε ότι τον επόμενο χρόνο θα μπορούσε να έχει φαγητό για να φάει. Το γεγονό ότι μπορούμε να είμαστε κοντά στη θάλασσα είναι ακόμα ένα σημαντικό γεγονός για τον λόγο ότι η θάλασσα και ο ήλιος έχουν δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον το ιόδιο, το οποίο ε, όσοι ξέρουμε ή όσοι είναι γνώστες, το οποίο λαμβάνεται από το θυροειδή, ε, προκαλεί καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου σε, στο φυσικό πληθυσμό και οι μελέτες έχουν δείξει ότι τουλάχιστον 5% όλων των λαών που ζουν Κοντά στη θάλασσα έχουν έναν αυξημένο δίχτυ νοημοσύνη. Πέραν του ιωδίου, του οποίου λαμβάνουμε ε, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, αλλά επίση και του χειμώνα, το οποίο θα προέτρεπα, και ίσω μεταγενέστερα μιλήσουμε για αυτόν τον τομέα. Τον μπάνιο, το ότι μπορεί να ηρεμήσει ή να ρίξει τη θερμοκρασία του σώματό σου, αυτομάτω ρίχνει και τα επίπεδα του στρε για τον λόγο ας πάμε να πούμε κατά τη διάρκεια που θα θα κοιμηθούμε για να έχεις κάποιε ιδανικές συνθήκες ύπνου η θερμοκρασία του σώματος πρέπει να είναι πιο κάτω ή συγγνώμη το δωμάτιο στο οποίο θα κοιμηθείς θα, θα πρέπει να είναι αρκετά πιο κρύο ή ιδανικότερα μεταξύ των 18 με 23 βαθμών Κελσίου για να έρθει και το σώμα σε μια καλύτερη κατάσταση βαθύ ύπνου. Πράγμα το οποίο η θάλασσα μπορεί να σου το κάνει αυτό. Με το που κρυώνει τα περιφερειακά αγγεία, με το που κρυώνει το δέρμα, τότε αυτομάτω λε και του σώματό σου, πιέζοντα από τα ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου κάτω το σώμα, να επέλθει μια ειρήνη και γαλήνη μέσα του. Και το τελευταίο, ε, ο ήλιος και η επαφή με τη βιταμίνη Δ του ήλιου την οποία λαμβάνουμε όλοι και θα πρέπει να μάθουμε όλοι πως πρέπει να τη λαμβάνουμε έχει θαυματουργές επιδράσεις όχι μόνο στα εγκεφαλικά κύτταρα τα οποία θωρακίζει από τις τοξίνες οι οποίες μπορούν να παράγονται από το στρες είτε από τα καυσαέρια από ένα μολυσμένο περιβάλλον ή από τις τροφές ίσως καμιά φορά ε, αλλά επίσης και η βιταμίνη D έρχεται και καταπιέζει πάρα πολλά τη δημιουργία καρκινικών γιτάρων. Και αυτό έχει ε, αποδειχθεί με πάρα πολλέ έρευνε. Επομένω, το ένα από τα πράγματα τα οποία με έκαμε εμένα να επιστρέψω πίσω στην Κύπρο είναι ο φυσικό χώρο και πλούτο τη Κύπρου. Άλλε χώρε ίσω να τον έχουν περισσότερο ή λιγότερο. Αλλά αυτό για μένα, σαν Κύπριο. Ήταν ένα από του προαρχικού παράγοντε, του οποίου επέστρεψα. Δεύτερον, κάτι το οποίο πολλοί δεν κατανοούν. Η δημοκρατία, η οποία πολλέ φορέ καταπατείται, και η ελευθερία λόγου. Όταν ζει σε μια χώρα στην οποία κυριαρχείται από ένα θρησκευτικό δόγμα, το οποίο θεωρείται πολεμικό, και από ανέκαθεν ήταν πολεμικό δόγμα, όπω και ο χριστιανισμό. Ε, αλλά ευτυχώ εμεί έχουμε κατά κάποιον τρόπο την ελευθερία λόγω και την ελευθερία να έκφραση. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει τόσο ανοιχτά σε αυτέ τι χώρε. Ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να επικροτείτε, να ενθαρρύνεται και επίση ότι έχουμε το, το, ευρωπαϊκό δίκαιο και αυτόν το οποίο ονομάζουμε δημοκρατία διασφαλίζει τουλάχιστον ως ένα βαθμό τα δικαιώματα του ατόμου. Στις χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα ή στις οποίες λέμε ότι υπάρχουν αλλά δεν υπάρχουν και είναι απλά έναν μια βιτρίνα ή μια επιφανειακή έννοια ότι έχω ανθρώπινα δικαιώματα απευθείας βρίσκεσαι καθημερινά σε μια κατάσταση κινδύνου και εσύ και τα παιδιά σου. Βεβαίως, από την άλλη, οφείλω να ομολογήσω το πόσο ευγνώμων είμαι για αυτό το πράγμα, για τον λόγο ότι δεν μπορεί να κυριαρχήσει σε αυτές τις χώρες από τα κατώτερα στρώματα των σου. Πρέπει να σκέφτεσαι σαν ένας άνθρωπος νεοτέρας γενιάς με ανεπτυγμένο εμπρόσθιο λοβών και αυτόν τον οποίο ονομάζουμε νεοκόρτεξ, των καινούριων εγκέφαλων, έτσι ώστε να μπορέσει να καταπιέζεις κατά κάποιον τρόπο Καμιά φορά πράγματα τα οποία θες να πεις Αλλά δεν τα λες Για τον λόγο ότι καταλαβαίνεις ότι Έχω και οικογένεια Και έχω και τη δική μου ασφάλεια Η οποία πρέπει εγώ προσωπικά να διασφαλίσω Για την οικογένεια Το τρίτο ε, Είναι ότι Η Κύπρος Είναι ένας υπέροχος χώρος για να διασκεδάσεις εσύ ο ίδιος υπάρχει η ελευθερία κίνησης και να μεγαλώσεις την οικογένειά σου με ασφάλεια με έναν πολύ καλό εκπαιδευτικό σύστημα έχουμε πάρα πολλούς επαγγελματίε, έχουμε καλή ώρα σαν εσέναν πολλά νεαρά και υποσχόμενα μυαλά τα οποία έχουν μια πληθώρα γνώσεων να προσφέρουν στη χώρα μας και πρέπει να ξεκινήσουμε να νιώθουμε περήφανοι για το ότι είμαστε Κύπροι για τον λόγο ότι καταρχάς είμαστε από τις λίγες χώρες που έχουμε, προσφέρουμε τόσα, τόσα skills, τόσα τεχνικά skills και τόσες υπηρεσίες ε, επίσης υπάρχει μια συναδέλφωση μεταξύ των ατόμων. Αν και καμιά φορά συμπεριφερόμαστε και σαν ανθρωποφάγοι, το οποίο εμένα προσωπικά με πληγώνει, αλλά δεν θα συμμετάσχω σε αυτό το παιχνίδι. Για το λόγο ότι ξέρω, εάν εγώ, εγώ θέλω να είμαι η αλλαγή που θέλω να δώσω στον κόσμο. Επειδή πολλοί άνθρωποι είμαστε ο καθρέφτη ο ένα τον άλλο. Και γι' αυτό που μέσα στον εγκέφαλο μα υπάρχουν και αυτά τα οποία λέμε τα νεύρα καθρέφτε ή τα mirror neurons τα οποία είχα την ευκαιρία να γνωρίσω κατά τη διάρκεια του διδακτορικού μου στην, στην Ιταλία. Είμαστε όλοι έναν προϊόν των ανθρώπων των οποίων έχουμε γύρω μα. Εάν σε αναστρέφουμε με ανθρώπου οι οποίοι είναι καλοί, ε, ε, αισιόδοξοι, ε, έχουν α πούμε φιλοδοξίε. θα είμαι κι εγώ αυτόματα πολύ πιο χαρούμενο. Γι' αυτό είναι και ένα χαμόγελο που κάποιον άλλον άνθρωπο είναι μεταδοτικό. Έχω το διαβάσει τον το Neuro, Neuro Mirrors κάπω έτσι από αντιθυμό σε ένα άρθρο ότι είναι ειδικά σημαντικά στο όταν κάνεις develop το παιδί σου να είσαι καλόν influence το παιδί σου με αυτά που όντως θέλει να γίνει γιατί δεν μπορεί να του πει να κάνει X και εσύ να κάνει το Y ας πούμε εντελώς το αντίθετο ας πούμε γιατί έχουν τότε τα, στα mirror neurons που ό,τι βλέπουν κάνουν ας πούμε και έχω, είναι σε ένταση που θέλουν data, θέλουν να απορροφούν data γι' αυτό right. το δοκιμάζουν, πιάνουν ποτήρκα, σύρνουν χαμέ απλώ επειδή εν, 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 θέλουν data, να, θέλουμε να, Πολύ έχουν παραπάνω πληροφορίες να τις αναλύουμε. Ε, το άλλο θέλω να, θέλω να μπούμε να πούμε λίγο σιάζει στο κομμάτι του, stress γιατί Φεβαίωστε. πιστεύω ότι αρκετοί από εμά υποφέρουμε από διάφορα είδη, Από το στρε, απλώ αυτό το στρες μα μας αναγκάζει να αλλάζουμε και τον τρόπο μας και το σώμα μας και το γυρό μας αν είμαστε αρνητικά, ε, πολύ αρνητικοί ας το πούμε και σίγουρα επηρεάζεται και σαν, σε αυτούς που μας παρακολουθούν από είδε. Επιχειρηματίε, είτε entrepreneurs, είτε φοιτητέ, στο κομμάτι του όταν θέλουμε να πετύχουμε κάτι, το, το stress Δηλαδή, είδαμε στο Λονδίνο μόνο υπάρχει μια έρευνα που έδειξε ότι 6.000 εστιατόρια έχουν κλείσει, γιατί πρώτα και πολλά δεν ήταν uh, online presence. συν ότι most likely δημιουργή, δημιουργήθηκε ένα είδο stress που uh, οι άνθρωποι, ειδικά που ήταν uh, tunnel vision από μόνοι τους χωρίς το stress, δηλαδή έβλεπαν μια λύση για την επιχείρηση τους, δυσκολεύτηκαν να κάνουν το pivot σε κάτι άλλο έτσι ώστε να κάνουν adapt με το περιβάλλον για να πάρουν yeah. την επιχείρηση τους παρακάτω και άφησαν το stress να κυριαρχήσουν α, τον εαυτό τους και το μέλλον τους. Σε εγώ θα ήθελα να ακούσω το την, όταν ακούμε τη λέξη stress σε χημικό επίπεδο, σε, σε ορμόνια, τι σημαίνει αυτό πάνω μας και... Τι θα μα συμβούλευε, όπω είχαμε αναφέρει διάφορους μεθόδου από ε, ασκήσει ε, σωματικέ, μυσπνοέ, meditation και ε, cold showers. Ε, θα ήθελα να, 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 να μα πει τι, τι γίνεται είναι, ε, ε, σωματικά πάνω μα όταν, όταν είμαστε σε στρες και τι θα μα συμβούλευε να, για να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε και να πάρουμε πιο ξεκάθαρε. Αποφάσει όταν είμαστε σε δύσκολε στιγμέ. Ωραία. Ε, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε στο μεταξύ. Έχουμε ένα ακόμα. Ε, το, <laughs> λοιπόν, θέλω να κάνω ε, δύο σχόλια. Ε, το πρώτο σχόλιο, το οποίο πρέπει ε, νομίζω να αναφέρουμε, είναι το εξή όσον αφορά τον κορονοϊό. Πολλοί είχαμε δει τον κορονοϊό ω μια απειλή ε, και έχουμε, το, το έχουμε πάρει κατά καρδάκια το λόγο ότι υπήρξε σε απειλή όχι Τόσο πολύ η ζωή μα, όσον αφορά ο τρόπο ζωή μα. Δηλαδή, δεν βγαίναμε πλέον έξω, δεν φοράγαμε τα ρούχα τα οποία θέλαμε πάντα να φοράμε. Ελευθερία, δεν... θα λέγαμε. Ακριβώ, ναι. η ελευθερία μα. Και το γεγονό αυτό έχει οδηγήσει πολλοί κόσμο σε ένα, ε, μια φυλακή ε, έκφραση ε, στην οποία. Η αυτή φυλακή, η φυλακή έκφραση αναφέρεται ιδιαίτερα στην εξωστρέφεια του ατόμου. Όχι στην εσωστρέφεια. Δηλαδή, κάποιο άνθρωπο ο οποίο ήταν εσωστρεφή, ίσω να το βρει, έχει βρει ευχή έργο. Το ότι είχε μείνει σπίτι και τα λοιπά. Επομένω, ε, ο κορονοϊό μα έχει αναγκάσει πολλού να έρθουμε σε επαφή με το δικό μα ψυχικό κόσμο. Ε, και τέσταρεν, ίσω, το vitality του κάθε ατόμου, δηλαδή τη ζωτικότητα του κάθε ατόμου. Και πώ την έχει τεστάρει. Πώ ο καθένα έχει προσαρμοστεί κατά τη διάρκεια αυτή τη περίοδου. Όπω οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει. Έχουν κλείσει και μυαλά. Για το λόγο ότι αυτή η επιχείρηση η οποία δεν είχε πάει online, η οποία δεν κατάφερε να γίνει adapt στον δικτυακό κόσμο, αναγκαστικά έχει πεθάνει. Το ίδιο και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν περάσει από κατάθλιψη και άχωδη διαταραχή κατά τη διάρκεια αυτή τη περίοδου. Αλλά ευτυχώ είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα να συζητούμε πώ μπορούμε να βοηθήσουμε τα άτομα τα οποία έχουν στρέψει στη ζωή του. Καταρχά, ένα από τα κομμάτια τη ψυχοφυσιολογία, αυτόν το οποίο εφαρμόζει ένα ψυχοφυσιολόγο, είναι να καταλάβει πώ λειτουργούν οι ορμόνε του ανθρώπινου σώματο. Και μια ορμόνη με την οποία όλοι είμαστε familiar ή όλοι είμαστε ας πούμε, σχετικοί πέραν των άλλων ορμονών όσον αφορά το θυροειδή, τα επινεφρίδια κτλ. Τα, ε, τα, τα ένζημα του σηκωτιού. Να μιλήσουμε για κάτι πολύ απλό, για να μην συγχύσουμε με αυτούς που μας βλέπουν, την κορτιζόλη. Όταν κάποιος έχει στρες, έχει επαυξημένη κορτιζόλη. Το λοιπόν, πώς επηρεάζει αυτή η κορτιζόλη έναν άτομο. Καταρχά, πολλοί νομίζουν ότι το στρε δεν θα με σκοτώσει. Το άγχο δεν θα με σκοτώσει για τον λόγο ότι με τη διαφορά τη κατάθλιψη η οποία θα σε ρίξει στο κρεβάτι, με το στρέσ μπορεί να ζήσει και να συνεχίζει τη ζωή του. Αλλά η χρυσή ερώτηση είναι μέχρι πότε μπορεί να το κάνει αυτό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και στο εκπαιδευτικό μα σύστημα να δημιουργηθούν δικλείδε μέσα στι οποίε ένα νεαρό άτομο από την νηπιακή να ηλικία, να μαθαίνει πώ να αναπνέει, να αναγνωρίζει το στρες και να μαθαίνει πώ να το ελέγχει. Όπω έχουμε μπει, έχουμε στόχου. Αυτοί οι στόχοι μα προκαλούν στρες Ωραία. Μα κινητοποιεί το στρε. Ωραία. Είναι μια ορμόνη η οποία θα μα δώσει δράση, θα κινητοποιήσει το σώμα μα. Αλλά ο ανθρώπινο εγκέφαλο, και ο άνθρωπο δεν έχει εξελιχθεί σε έτσι βαθμό για να καταλάβει πλέον ότι αυτόν τον οποίο αντιμετωπίζει ο εξωγενή παράγοντα, ο στρεσογόνο, ο οποίο είναι έξω, δεν είναι πλέον φυσικό, είναι πνευματικό. Επομένω, από τη στιγμή που είναι πνευματικό, πρέπει εγώ να μάθω τη φυσιολογία μου, έτσι ώστε να μπορεί να ελέξει αυτέ τι τοξικέ ορμόνε. Τι κάνει η κορτιζόλη. Η κορτιζόλη με την των χρόνων Καταρχά, θα μειώσει το μεταβολισμό σου. Θα μειώσει το μεταβολισμό σου, θα σε κάνει να είσαι insulin resistant. Ε, Επίση, θα ξεκινήσει να παράγει έξτρα ε, επιπρόσθετο γλυκογόνο από το σηκώτη με την καύση λίπους Πράγμα το οποίο πολλέ φορέ δεν χρειάζεσαι για το λόγο ότι δεν θα γίνει στο σώμα σου. Αλλά θα, θα έρθω σε λίγο πώ μπορούμε να το μειώσουμε αυτό το πράγμα. Ε θα, επισ... θα υπάρξει επισκλήρυνση των αρτηριών, τόσο των εγκεφαλών όσο και των περιφερειακού συστήματο, και γενικότερα είναι έναν άβολο σωματικό συνέστημα με το οποίο ζει. Καταρχά, πώ μπορούν αυτά τα άτομα, χωρί να κάνουν κάποιε αναλύσει αίματο, να καταλάβουν ότι έχουν στρε. Το στρε χαιρετίζεται με πάρα πολλά πράγματα. Καταρχά, θα σχετιστεί με τη γονιμότητα. Όταν είσαι κάτω από στρε, αμέσω λέει στον οργανισμό σου ότι κάτι το οποίο εντζάμε έξω, υπάρχει εκεί έξω, το οποίο, α πούμε, κατά τη. πολλέ φορέ παλεύουμε με φαντάσματα μέσα στο μυαλό μα, είναι τόσο επικίνδυνο, έτσι δεν με αφήνει εμένα να συλλάβω. Γι' αυτό υπάρχει και επίση υπογονιμότητα στον κόσμο. Για τον λόγο ότι το στρε και τα, τα, τα κοινωνικά βάρη έχουν αυξηθεί τόσο πολύ όσον αφορά τι γυναίκε οι οποίε. Πρέπει να δουλεύουν, πρέπει να μεγαλούν τα παιδιά, πρέπει, 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 με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν επιπρόσθετα τον οργανισμό του και να φορτώνονται με επιπρόσθετη κορτιζόλη. Με αποτέλεσμα πολλέ από αυτέ να μην μπορούν να συλλάβουν και να δημιουργούν κάποιο είδου insulin resistance, το οποίο μεταγενέστερα ε, τι αναγκάζει να έχουν επίση και πολιτιστικέ οθήκε η οποία είναι μια πάθηση η οποία ε, επιδρά τουλάχιστον στο 60 με 80% των γυναικών παγκοσμίω. Το στρες συμβάλλει σε αυτό το πράγμα σε μεγάλο βαθμό. Πέραν αυτού, ε, πέραν αυτόν το imbalance ορμονών το οποίο δημιουργείται με τα ανδρογόνα και τα λοιπά μέσα στο σώμα, γενικώ δημιουργείται ένα κόκτελ τοξικών ορμονών. Νιώθουμε πίεση στο στομάχι, ξεκινά Ξεκινάει και υπάρχει μια οξύτητα στο στομάχι Η οποία οξύτητα στο στομάχι την οποία εμείς νιώθουμε Και μπορεί ας πούμε κατά κάποιον τρόπο να τη ρίχνουμε στο πλάι Επηρεάζει ε, το πως χωνεύουμε τις στροφές Χαλά τη βιωτίνη του στομάχου Με αποτέλεσμα τα πεπτίδια τα οποία θα παραχθούν για τον μεταβολισμό του τριπτοφάν που είναι ο προπομπός της σερωτονίνης ε, και άλλων αμυνοξέων ε, για την παραγωγή της ντοπαμίνης που είναι το rewarding hormone να πέφτουν σε δραματικά επίπεδα. Και το λόγο ότι κάθε φορά που εσύ στρεσάρεσε υπάρχει ένα boost ντοπαμίνης το οποίο θα σου αυξήσει την προσοχή και ένα boost σερωτονίνης το οποίο θα σε κάνει να κινητοποιηθεί. Αλλά κάθε φορά που υπάρχει αυτό το boom τα νεύρα σου τα νεύρα του εγκεφάλου ξεκινούν σιγά σιγά και αλλοιώνονται οι αποθήκε. Με το που αλλοιώνονται οι αποθήκε σιγά σιγά καθημερινά, σιγά σιγά καθημερινά, βγαίνει ένα αποτέλεσμα να βιώνει αχώδη διαταραχή και κατάθλιψη. Επομένω, το στρε. Πολλές φορές πολλοί άνθρωποι πάνε στο γιατρό όταν έχει ήδη γίνει το πρόβλημα. Και καμιά φορά σε γίνε στι περιπτώσει ξεκινούμε τα φάρμακα, ξεκινούμε τι εγχειρήσει, όταν πλέον είναι πολύ αργά. Δεν μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε το στρε πριν γίνει ακόμα αυτά. Πέραν αυτού, ο καρδιακό παλμό, όπω έχουμε μπει προηγουμένω, είναι αυξημένο. Οι πνεύμονε το ίδιο πολύ λειτουργούν σε αυξημένο βαθμό. Με αποτέλεσμα, τούτη αφίδρομη σχέση η οποία υπάρχει μεταξύ σώματο, στομάχου και εγκεφάλου κατά τη διάρκεια του στρε να είναι πάρα πολύ επιζήμια. Το λοιπόν. Το φάντασμα το οποίο έχουμε στο εγκέφαλό μα, το οποίο παλεύουμε στον εγκέφαλό μα, επηρεάζει το σώμα μα. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εμεί σε μια φάση στην οποία είμαστε στρεσαρισμένοι, αγχωμένοι, να προσπαθούμε να ελέγξουμε αυτόν τον παράγοντα. Πώ το κάνουμε, χρήση ερώτηση. Το λοιπόν. Κατά τη διάρκεια τη Τη δραστηριοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματο που είναι το στρεσογόνο σύστημα, η κόρη του ματιού διαστέλλεται. Με τη διαστολή τη κόρη του ματιού μπαίνουν πιο πολλέ πληροφορίε μέσα. Το, απλό, το πιο απλό πράγμα το οποίο μπορεί ένα άνθρωπο να κάνει είναι να βγει στον μπαλκόνι του ή στο παράθυρο του και να κοιτάξει μακριά. Με το που κοιτάζει μακριά, αναγκάζει την κόρη του ματιού να συσταλεί. Επομένω, λέει στον εγκέφαλο, βλέπει, δεν υπάρχει κίνδυνο έξω. Ηρέμηση. Πρώτο βήμα. Επειδή πολλού από του πελάτε του οποίου έχω στο γραφείο, συνήθω ψάχνουν την εύκολη λύση. Αλλά καμιά φορά το στρε είναι ένα. Είναι μια, ένα commitment, είναι μια αφοσίωση ζωή. Γιατί πάντα θα υπάρχει το στρε. Το θέμα είναι πώ μπορούμε εμεί να το μειώσουμε στη ζωή μας. Αυτό είναι μια γρήγορη λύση. Το δεύτερο πράγμα. Διαφραγματικές αναπνοές. Και πρέπει να αναφέρω ότι κατά αυτές εδώ πέρα με αυτές τις μεθόδους επεμβαίνουμε απευθείας πάνω στο νευρικό σύστημα. Δηλαδή υπάρχουν δύο αντίθετες δυνάμεις. Το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό που είναι η εξέλιξη. Με το να βγω εγώ στο παράθυρο ενεργοποιώ το παρασυμπαθητικό και έρχεται και καταπιέζει το συμπαθητικό. Μια άλλη μέθοδο είναι η διαφραγματική αναπνοή. Και η διαφραγματική αναπνοή, όταν ας πούμε είσαι, ε, όταν παίζει ένα πνευστικό όργανο ή όταν τραγουδά, είσαι γνώστη αυτού του αντικείμενου. Γι' αυτό και πολλέ φορέ η μουσική ή αυτοί οι οποίοι τραγουδούν είναι μια πολύ καλή μέθοδο να μεώσει το στρε. Γιατί όχι μόνο εκφράζει αλλά να αγκάζεις και την καρδία σου και τους πνεύμονες σου να λειτουργούν σε ανώτατα και ανώτερα επίπεδα. Επομένω, όταν αναπνέουμε με το διάφραγμα, έρχομαστε εμεί με το διάφραγμα, σπρώχνουμε ελαφρώ την καρδία προ τα πάνω και σε εκείνη τη συγκεκριμένη φάση επέρχεται μια χαλάρωση του καρδιακού παλμού, ελέγχουμε του πνεύμονε μα, και σε εκείνη τη συγκεκριμένη φάση λέμε στο σώμα ηρέμησε, όλα θα πάνε καλά. Κάποιος ο οποίος βιώνει panic attacks ή έναν anxiety έχει να κάνει σε μεγάλο επίπεδο με την υποξία επίση του εγκεφάλου. Δεν παίρνει αρκετέ αναπνοέ. Ε, ο λόγο για τον οποίο δεν παίρνει αρκετά καλέ αναπνοέ, υπάρχει κάποιο τρεσογόνο παράγοντα, υπήρχε, τον οποίο έχει αφήσει κατά κάποιον τρόπο να γλιστρήσει από τη ζωή του, με αποτέλεσμα να ξεκινάει κατρακύλα. Και στα συμβούλευα όσους έχουν αχώδη διαταραχή, μια από τις πρώτες αναλύσεις στην οποία θα πρέπει να κάνουν είναι να ελέξουν το σίδερο τους. Για τον λόγο ότι το σίδερο είναι ο πρωταρχικός παράγοντας για τη δημιουργία της, ε, του χαιμογκλόμπιν, όπως λέμε, του οξυγονωμένου αιμοπεταλίου, το οποίο θα πάει στον εγκέφαλο, θα λειτουργήσει το οξυγόνο, επομένως δεν θα νιώθεις ότι πρέπει να αναπνεύσει, ότι σου, σου, σου τελειώνει ο αέρα. Είναι ένα από αυτά τα πράγματα τα οποία ελέγχουν ας πούμε, το νευρικό σύστημα. Το λοιπόν. Αυτά είναι τα σε γενικέ γραμμέ το τι μπορούμε να κάνουμε μηχανικά on the spot στην παρούσα φάση για να ελέγξουμε το στρες. Το λοιπόν, σε μακροπρόθεσμα commitments του ανθρώπου ο οποίος θέλει να μειώσει την αχώδη διαταραχή ή το στρες και το, μιλούμε <coughs> συγγνώμη, μόνο για φυσιολογία για τον λόγο είναι ότι αυτοί οι ανθρώποι οι οποίοι βιώνουν, το τι βιώνουν σίγουρα υπάρχει κάποιο εξωγενής παραγόντας ή εσωτερικός παραγόντας κάποιου είδου τραύμαν το οποίο ποτέ δεν το έχουν κοιτάξει. Γι' αυτό βγαίνει και έτσι στη φυσιολογία τους. Το λοιπόν. Η ορμόνη η οποία είναι καταλήτης της κορτιζόλης είναι η ενδορφίνη. Η ενδορφίνη όταν έχεις μια σωστή επικοινωνία με έναν άτομο και όταν γελάσεις ή όταν βλέπεις μια κομμωδία ή με το απλά να χρησιμοποιείς τους μυς του του, του, προσώπου σου για να χαμογελάσει, τότε κατά κάποιον τρόπο δίνει και διαφορετικά σημάδια στον εγκέφαλο σου. Ότι είσαι χαρούμενο, ότι όλα είναι καλά και ιδιαίτερα, ιδιαίτερα όταν κάποιο βλέπει κομμωδίε, κάνει release ενδορφίνη. Όσοι από εσά αρέσκεστε σε. Εγ... Καταλαβαίνω, Όλοι, όλ... σε όλου μα αρέσει ο κινηματογράφο σε όλους μας μας αρέσουν οι σειρέ. Αλλά όταν βλέπω κάτι το οποίο με αναστατώνει εμένα και μου προκαλεί στρες, φόβο, ενοχή ή αρνητικά συναισθήματα, επιβαρύνω επιπρόσθετα το σώμα Εάν έχεις αρκετό στρες στη ζωή σου, μην το επιβαρύνει με άλλους εξωτερικούς παράγοντες, γιατί το μυαλό σου δεν καταλαβαίνει το πλαστό που το ρεαλιστικό. Ο εγκέφαλος, όταν λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι εγκέφαλος, ο εγκέφαλο είναι ένα ανόητο όργανο, το οποίο εσύ πρέπει να οργανώσει και να εκπαιδεύσει. Το λοιπόν. Έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο, ναι. Λοιπόν, κρύα μπάνια. Κρύα μπάνια το πρωί, όταν ξυπνάμε το πρωί, η κορτιζόλη μα είναι αυξημένη. Γι' αυτό είναι και πολύ καταθλιπτικοί ασθενεί δεν βγαίνουν από το κρεβάτι το πρωί. Επειδή η κορτιζόλη είναι στα ύψη, δεν θέλουν να πάνε 3-2-1, σηκώνομαι από το κρεβάτι, σκέφτομαι πέντε πράγματα τα οποία είμαι ευγνώμων στη ζωή μου, απελευθερώνω, δίνω του εαυτού μου ένα μικρό ερέθισμα ενδορφινών, καταπολεμώ την κορτιζόλη, σηκώνομαι, κάνω έναν τέντομα ε, γάμπας, γάμπα, ισχύων, ε, χέρια κτλ. Κάνω έναν κρύο μπάνιο. Αμέσως από τη στιγμή που έκανε αυτέ τι μικρέ διατάσει του ενό λεπτού, είσαι ήδη ένα βήμα πιο μπροστά στην ανώτερη λειτουργία του εγκεφάλου. Με το που έκαμε στο κρύο μπάνιο, και αύξησε την ενδορφήνη σου, και έκανε experience αυτό το οποίο λέμε το mammalian reflex, το οποίο είναι όταν μπαίνει μέσα στο κρύο νερό, και νιώθει ότι θα σου λείψει αναπνοή, η ενδορφήνη η οποία παράγεται και το πώ αντιδρά το νοσοποιητικό σου είναι σε τόσο εξαιρετικά επίπεδα, τα οποία σε έχουν τονώσει. Σε έχουν τονώσει σεξουαλικά, ψυχικά, φυσιολογικά, σωματικά. Το immune system σου πάει πάνω, τα λευκά σου αιμοσφαίρια. Επομένω, εσύ τώρα είσαι σε μια φάση στην οποία έχει καταφέρει να οξυγονώσει τον εγκέφαλο και να καταπολεμήσει την κορτιζόλη. Εάν θέλεις να το πάρεις ακόμα στο επόμενο βήμα μπορείς να κάνει integrate τη γυμναστική στη ζωή σου μπορείς να αφομοιώσεις και τη γυμναστική η οποία η γυμναστική θεωρείται η θεραπεία για την κατάθλιψη το οποίο έχει βγει στο Scientific American Mind γύρω στο 2020 ενώ η μελέτη είχε γίνει γύρω στο 2018 για τον λόγο ότι δεν έχει κανέναν άνθρωπο ο οποίο όταν πάει στο γυμναστήριο και ο καρδιακό παλμό και η αναπνοή έχουν επέλθει σε μια σταθερή λειτουργία, δεν θα έχει εξαλείψει το στρε και το άγχο στη ζωή του. Η γυμναστική είναι ένα ζωτικό παράγοντα στην καταπολέμηση του στρε. Σε πάρα πολλέ παθήσει. Όπω λέγανε και οι αρχαίλινε, ενσωματική. Το λοιπόν πάμε δουλειά. Στρεσαριζόμαστε. Είτε με το αφεντικό μα, είτε με το φόρτο τη δουλειά. Πολλοί άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί βουδουλευτέ και παραγωγικοί. Αλλά δεν ξέρουν να ξεχωρίζουν το τι πρέπει να κάνουν για να ηρεμήσουν και τι πρέπει να κάνουν όταν πρέπει να δουλέψουν. Όταν νιώθει, α πούμε, εσύ κατά τη διάρκεια τη ημέρα σου γύρω στο μεσημέρι, ότι έχει χάσει έλεγχο και ότι η κορτιζόλη σου αυξάνεται Ξεκινά επίση να πεινά. Εάν δεν έχει φάει, και δεν, νομίζω να έχουμε χρόνο να μπούμε στο θέμα του nutrition, αλλά πρέπει κατά τη διάρκεια τη ημέρα να κρατούμε μια σταθερή έκρηση τη σουλήνη και του γλυκογόνου στο μυαλό μα και στο σώμα μα. Για τον λόγο ότι εάν υπάρχουν αυτά τα απότομα spikes, είτε θα έχουμε κουράσει φατίγκη πνηλία στο κάτω, ή όταν πάει πάνω, θα νιώθουμε στρεσαρισμένη και κατά κάποιον τρόπο μάνικ. Μανιακή, δηλαδή ε, να έχουμε ενέργεια, αλλά στην ουσία έμπαμε ε, 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 κάπου. Επομένως, είναι σημαντική η σωστή διατροφή και κατά τη διάρκεια της της ημέρας ή το μεσημέρι κάποια άτομα θα ήταν σωστό να κάνουν είτε ε, κάποιες αυ, αυθυποβολές θετικές δηλαδή είμαι δυνατός, νιώθω καλά, είμαι ευγνώμων, είμαι ένα με το σύμπαν. Αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία εάν τα κάνεις σε μακροπρόθεσμο βαθμό, βοηθά τη ψυχολογία σου. Αλλά το πιο απλό πράγμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε όλοι μας είναι να σταματούμε να κρίνουμε άτομα τα οποία βρίσκονται στο χώρο μας να σταματούμε να μιλάμε αρνητικά με το διπλανό μας για οτιδήποτε Μπορεί να σε πονεί, ας πούμε, τον ήχη του μικρού σου ποδιού. Χρειάζεται να ξεκινάς να παραπονιέσαι όλη η μέρα και να το λες ξανά και ξανά ε, και να αναμασάς τα ίδια πράγματα. Επειδή είμαστε wired έτσι, να μιλάμε, είμαστε συνδεδεμένοι έτσι το μυαλό μας να μιλά για αρνητικά πράγματα για το λόγο ότι ο εγκέφαλος προσπαθεί να βρει συνέχεια λύσεις. Αλλά με το που τα μιλούμε, όχι μόνο στρεσαριζόμαστε, αλλά βάζουμε και το μυαλό μα σε μια αρνητική κατάσταση. Τη λειτουργία. So, μέσα τη ημέρα, Κάνουμε τις αυτοί που βολεύουν σα, όπω είπαμε, δεν μιλούμε για αρνητικά πράγματα κατά τη διάρκεια τη ημέρα, μόνο για πράγματα τα οποία είναι θετικά και πράγματα τα οποία θέλουμε εμεί. Παίρνουμε κάποιε βαθιέ αναπνοές Κάνουμε λίγο meditation, να καθαρίσει το μυαλό μα και να έρθουν καινούργιε ιδέε δημιουργικέ. σω λίγο stretching, εάν καθόμαστε πάρα πολλέ ώρε και συνεχίζουμε τη μέρα μα. Αν να θέλει κάποιο να πάει γυμναστήριο, α πάει γυμναστήριο πριν τις 8 με 5 το βράδυ, στην οποία ξεκινά ο κύκλο τη μελατονίνη, του μελατόνινου, ο οποίο θα σε βάλει για ύπνο. Δεν το θέλει σύνο το πράγμα. Εάν έρθει εσύ με τη γυμναστική και το καταπιέσει, η κατελκολαμίνη του σώματο πάει πάνω, με αποτέλεσμα ο ύπνο σου το βράδυ να είναι διαταραγμένο. Τώρα, αν έχει εκπαιδεύσει εσύ το μυαλό σου και μπορεί να επέλθει κάποιο είδου γαλήνη και ηρεμία μετά από αυτήν τη φάση, είναι θέμα με τον, με τον κάθε άνθρωπο. Αλλά όσον αφορά την ψυχοφυσιολογία, δεν συστήνεται. Πρέπει το βράδυ να ερεμάς, να κλείνει τα φώτα, να αφήνει τη μελατονίνη η οποία θα έρθει να σε ηρεμήσει, να χαλαρώσει του μίσου πριν να πα για ύπνο. Χαλαρώνει, θετικέ σκέψει, απαλή μουσική. Είσαι για ύπνο. Και Συγγνώμη που είσαι εδώ. Υπάρχουν τόσε λύσει για διάφορα θέματα. είτε, είτε για το στρε, είτε για του στόχου σου, είτε για networking ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι πιστεύω είναι το πιο σημαντικό αυτό που αναφέρε πριν, είναι ότι αν, αν δεν πιστεύει ότι αυτό το πράγμα το χρειάζεται, ε, ένα αλήθισμα είτε θα βαριέσαι, ένα, κάπως ένα βαρκούμε τώρα να κάνουμε, γυμναστική, breathing exercise, να κάνουμε μπάνιο, α πούμε, καταλάβεις. Πολύ βρίσκονται το δύσκολο το κρύα τα κρύα μπάνιο. Σίγουρα, ναι. Ο, θυμίζω το όνομα του, ο, ο Ο, ο ναι. Λέει ότι το, κρύο, το μπάνιο, όπως το κάνει εκείνος, αυξάνει κατά 250% το ντοπαμίνι στο εγκέφαλο. Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο που θα μπορέσει να ανισχύσει τόσο πολύ την ντοπαμίνη. So, ένα, ένα, άλλο μεγάλο πρόβλημα που πιστεύω ότι είναι στην κουλτούρα συγκεκριμένα στην Κύπρο ότι και παγκοσμίω θα εκείνο που συζητούσαν το κομμάτι του attention. Ότι από τη στιγμή που ε, θέλεις, σαν άνθρωπο να νιώθει important στα μάτια των άλλων ανθρώπων, θα αναζητά αυτή τη σημασία από άλλου και θα θέλει συνέχεια να, 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 να είσαι κάποιο ο οποίο δεν είναι αυτό το, το κάτι, να προβάλλει κάτι, κάτι διαφορετικό και βάζει τον εαυτό σου σε έναν στρε. Πιστεύω, διόρθωσαν να κάνω λάθο, που θέλει συνέχεια να ικανοποιεί του άλλου ανθρώπου και όχι τον εαυτό σου και ξεχάνει τι αξίε σου, του στόχου σου. Καλά, επειδή είσαι συνέχεια για τους άλλους, ας πούμε. Και πιστεύω ότι, δεν θυμώ ποιος καλεσμένος το, το είπε, ότι α, αρκετοί στην Κύπρο έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτό επηρεάζει με το, με το κομμάτι ότι ε, χρειάζεται, χρειάζε συνέχεια attention για να γεμίζεις το, την αυτοπεποίθηση, να σου το λένε άλλοι ότι μπράβο σου, ε, ωραία τα πώς σου, κάνεις τους στόχους σου, θέλεις να ακούεις τον που τους άλλους. Και το, εμένα προσωπικά το που μου βοηθά ανεξάρτητα ε, από, από εισπνοές, ε, ασκήσεις, meditation, cold shower βοηθάμενα και με βοήθησαν πάρα πολλά βιβλία ψυχολογικής ανάπτυξης στο να μπορέσω να μετατρέπω ε, τις αρνητικές σκέψεις σε θετικές. Ε, αυτό που συζητούσαμε και με τον κλινικό ψυχολόγο, ε, αθλητικό ψυχολόγο, τον άδαμο τον... Ε, τον άδεμο, ξέρω το πιθανότο. Mm -hmm. Είτε Παπαπέτρου, είτε Παπασταύρο, Ένα να μου τα δύο. <laughs> Ένω, έχω πρόβλημα με τα ονόματα. Στο πώ οι αθλητέ που περνούν δύσκολε στιγμέ στην ζωή του, παίρνουν τι δύσκολε στιγμέ και τι μετατρέπουν σε πηγέ ενέργεια. Ε, για, για, για να συνεχίζουν αυτό που κάνουν. Ε, so, για μένα, αυτό που δούλευε από μικρή ηλικία είναι ότι να μπορώ να, 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 να χειρίζομαι καλά τι σκέψει μου. Δηλαδή, πώ μπορώ να γεμίσω τον κέφαλο μου όσο παραπάνω θετικέ σκέψει γίνεται. Και πιστεύω αυτά ότι φτάνει στο σημείο ότι όσο παραπάνω αξίε δημιουργά γύρω σου, δηλαδή να έχει αξίε που είναι ε, ε, εύκολα εφαρμόσιμε, δεν θα χρειάζεσαι εξωτερικού υλικά αγαθά για να, για να γεμίζει αυτέ τι αξίε. Και αν, αν ζει αυτέ τι αξίε καθημερινά, που μπορεί να είναι. Να, να, είναι και να μην το αντιλαμβάνεσαι η οικογένεια, το, το growth σου, το impact που θα κάνει στην, στην κοινωνία, είτε ακόμα να βγει έξω βόλτα με τον σκύλο, είτε να μιλήσει με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Αν δεν κάνει αυτέ τι μικρέ λεπτομέρειε, νιώθει έναν άγχο τέλο τη μέρα ότι κάτι μου λείπει. Α το πούμε, και εν, εν κάθε σε τέλο τη μέρα να είσαι οργανωμένο όταν είσαι αγχωμένο. Ε, είσαι... Σκέφτεσαι αρνητικέ σκέψει, πιστεύω. So, ε, να το πούμε, κατά τη διάρκεια του πρωινού και τη νύχτα, η κορτιζόλη είναι αυξημένη. Όταν η κορτιζόλη είναι αυξημένη, ο εγκέφαλο μπαίνει σε έναν αρνητικό μότ, σε έναν κόκκινο. Τι σημαίνει αυτό το αρνητικό mode, δηλαδή τι γίνεται, γιατί, ο, γιατί, γιατί κάποιοι άνθρωποι. Ε, έχουν τόσες πολλές θετικές σκέψεις και εγώ προσωπικά νευριάζω να ακούω αρνητικά πράγματα επειδή ξέρω ότι μόλις ακούσω κάτι αρνητικό νο... επειδή ίσως να έχεις ε, αυξημένη τη συναισθηματική νοημοσύνη με αποτέλεσμα να μοιράζεται το συναισθηματικό κόσμο του αλλού και αυτόματα εσύ επηρεάζεσαι Όλοι οι άνθρωποι επηρεάζονται. Ε, σίγουρα, ναι, ναι. Ε, ακόμα και ένα ψυχολόγο κλινικός ψυχολόγος, ο οποιοσδήποτε, ο οποίος ακούει προβλήματα όλη η μέρα, πρέπει να ξέρει και πώς να χρησιμοποιεί αυτά τα πράγματα τα οποία βιώνει, έτσι ώστε να, να μπορεί να, να, καθαρίζει την ενέργεια του, να καθαρίζει την ψυχική του δύναμη. Και το λόγο είναι ότι σε επαγγελματίε οι οποίοι λειτουργούν στην ψυχική υγεία, είτε, είτε γιατροί, οι οποίοι ακούνε διάφορα προβλήματα καθημερινά και πάρα πολύ αρνητική σκέψη, ε, φτάνουν σε ένα σημείο να υπερφορτώνουν. Για τον λόγο να... Εντάξει, για να είσαι καλός στο επάγγελμα σου, σαν θεραπευτής, οποίποτε, οτιδήποτε θεραπευτής κι αν είσαι, μασέρ και τα λοιπά, πρέπει να μπορείς να νιώθεις, να αφήνεις τον εαυτό σου να βιώνει τον άλλο. Αν δεν βιώσει τον άλλον, δεν μπορεί να το θεραπεύσει. Δεν είμαστε μηχανικά όντα. Και αν καμιά φορά πιστεύουμε ότι μπορούμε να ξεγελάσουμε τον άλλον, μητέ με τον λόγο μα, είτε με τι δικέ μα ε, γκριμάτσε, είναι ένα μεγάλο λάθο. Γιατί πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ο άνθρωπο ο οποίο κάθεται απέναντι σου είναι ανοήτου. Ενώ ο άνθρωπο ο οποίο κάθεται απέναντι σου πάντοτε είναι εξαιρετικά ευφύ. Μπορεί να μην έχει τι γνώσει τι οποίε έχει εσύ, αλλά η έμφυτη γνώση τη επικοινωνία είναι εκεί. Επομένω, δεν μπορεί να δείξει γελάσει. Ανέφερε πάρα πολλά ενδιαφέρον πράγματα όσον αφορά τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, το τι θέλω να κάνω για να νίκω, να κάνω pleasing κτλ. Και πάρα πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό το πράγμα για το λόγο ότι είμαστε άνθρωποι τη Αγέλη και προσπαθούμε να δημιουργούμε σχέσει με τον κανένα. Ουσιαστικά, όταν θα δημιουργήσει τη δική σου Αγέλη από ανθρώπου, ο πρωταρχικό παράγοντα τον οποίο ο κάθε άνθρωπο θα πρέπει να σκεφτεί, μπορώ να είμαι γυμνό απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Και όταν λέω γυμνό, αυτόν τον οποίο θέλω να πω, μπορώ να είμαι ο εαυτό μου μπορώ να είμαι όπως όταν ήμουν μωρό όταν δεν είχα καμία ευθύνη όταν δεν είχα κανέναν τίτλο εάν η απάντηση είναι ναι τότε αυτόν τον άνθρωπο θα πρέπει να τον έχεις γύρω σου δεν πρέπει να προσπαθείς να κάνεις να ικανοποιήσεις κανένα ακόμα και στη δουλειά σου το αφεντικό σου σε προσλαμβάνει για να διεκπαιρεώσεις έναν έργο διεκπαιρεώνεις το έργο τέλεια δεν είσαι για μένα για να καλύψεις τα συναισθηματικά κενά κανενού. Είσαι για μένα, για σένα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Πρέπει να είναι ξεκάθαρε οι προθέσει σου από την αρχή. Πολλέ φορέ δεν γνωρίζουμε αρκετά καλά εμεί ο ίδιο τον εαυτό μα. Και πέφτουμε σε μια παγίδα να προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε του πάντε. Καταλαβαίνω. Βεβαίω είναι ωραίο πράγμα να σε αρεστό. Να σε αγαπάω ο άλλο, να σε συμπαθά, αλλά να μην υποπέφτουμε εμεί οι ίδιοι σε εγκλήματα του εαυτού μα με το να πηγαίνουμε ενάντια στη θέλησή μα. Είτε να υποπέφτω κάτω από πιέσει κάποιων φίλων για επειδή θέλω να ανήκω, α πούμε, να κάνω ναρκωτικά, ε, είτε επειδή ε, γουστάρω την τάδε κοπέλα, πρέπει να υποφέρω και οτιδήποτε υπόλοιπο γίνεται γύρω μου. Ε, ή ας πούμε αυτός ο τύπος έχει την τάδε θέση γλυδίν για το μέλλον μου επομένως πρέπει ε, έρποντας ας το πούμε και γλύφοντας να προσπαθήσω να σκαρφαλώσω σε αυτήν τη θέση ή να υποσκάψω όλους τους υπολείπους γύρω μου είναι πράγματα τα οποία πηγαίνουν εναντίον στη δική μας προσωπική πηξίδα και τα ψυχικά νοσήματα εμφανίζονται όταν εμείς οι ίδιοι στρεφόμαστε εναντίον του ίδιου μας του εαυτού Επειδή όλοι οι άνθρωποι είναι αγάπη στην τελική και η αγάπη η οποία θα δώσουμε στο άλλον άτομο Αν είναι ειλικρινής αγάπη Βλέπεις κάτι το οποίο δεν σου αρέσει Αν του το πεις μπορεί να μην κάνει ξανά παρέα μαζί σου Δεν πειράζει Εσύ ήσουν ειλικρινής απέναντι πρώτα στον εαυτό σου και ό,τι του είπε, του το είπε με αγάπη. Έτσι πάει μπροστά η κοινωνία. Για τον λόγο ότι ε, οι πόροι είναι αρκετοί για όλου. Και θα επιβιώσουμε όχι μόνο με το να, να κάνουμε ένα adapt, ε, να συμβιβαστούμε. Ε, η ελληνική λέξη η οποία ψάχνω είναι ε, να προσαρμοστούμε. Αλλά επίση για να πάνε μπροστά σαν κοινότητα, σαν Κύπρος, σαν έθνος, πρέπει να υπάρξει συμφιλίωση. Όταν κάποιο κλέφτη, να το φωνάξει στον κλέφτη. Όταν κάποιο κάνει καλό, που είναι ακόμα πιο δύσκολο που να φωνάξει τον κλέφτη, να φωνάξει και τον καλό. Το αίσθημα τη ζήλια πάντα δεν υπάρχει στου ανθρώπου. Δεν σημαίνει όμω ότι πρέπει να γίνομαστε εμεί άσχημοι στη συμπεριφορά μα για να κάνουμε τον άλλον άνθρωπο να νιώθει άνετα. Επειδή στην τελική πάμε εμεί ήδη ενάντια στον εαυτό, στο εαυτό μα. Και πέφτουμε σε μεγαλύτερε παγίδε. Έχει κάτι συγκεκριμένο που θέλει να, 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 να βάλει την πινελιά σου στην Κύπρο, να προσπαθήσει κάτι να, τώρα που ήρθε πίσω να, να βοηθήσει με κάτω κάποιον τρόπο μια συγκεκριμένη οργάνωση, κάτι που θέλει να πετύχει τώρα, με, με, με τι γνώσει σου. Ε, έχω πολλά όνειρα. Είμαι αρκετά φιλόδοξο σαν ανθρώπο. Ε, είναι δύσκολο να βάλω το, το χέρι μου πάνω σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Αλλά ε, πάντα μου αθρω, μ αρέσαν οι άνθρωποι και πάντα αγαπούσα του ανθρώπου. Ε, είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο ίσω έχω πονέσει αρκετά στη ζωή μου, εγώ προσωπικά ο ίδιο, και είμαι σε μια φάση που θέλω να βοηθήσω άλλου. Επομένω, ίσω ο προαρχικό μου στόχο πέραν, οικογέ, πέραν τη οικογένειά μου όσον αφορά την κοινότητα μας είναι να βοηθήσω άτομα να, να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε διαφορετικές βαθμίδες της ζωής τους. Είτε αυτό αφορά το στρες, είτε αφορά του συναισθηματικών παράγοντα, το να νιώσουν οι ίδιοι ασφαλείς, να επιδιώξουν σωστές σχέσεις με το ίδιο φίλο, είτε με, αντί, με, το αντίθετο φίλο, για τον λόγο ότι εγώ προσωπικά υπήρξα αρκετά τυχερός να είχα μία γυναίκα δίπλα μου και έχω μία γυναίκα δίπλα μου η οποία με βοήθησε εμένα προσωπικά να ανελιχτώ σαν άτομο από τη στιγμή την οποία με αποδέχτηκε. Με, ε, και όταν λέω αποδέχτηκε ενώ με αγκάλιασε και μου επέτρεψε να είμαι αυτόν που είμαι. Επομένω, πιστεύω ότι ε, αυτά τα θαύματα τα οποία εγώ προσωπικά βιώνω αυτή τη στιγμή στη ζωή μου για τον λόγο ότι είμαι ένα αρκετά ευτυχή άνθρωπο και αρκετά τύχερο ήρθαν όταν ξεκίνησα εγώ να είμαι ειλικρινή ο ίδιο με τον εαυτό μου. Και όταν είσαι ειλικρινή ο ίδιο με τον εαυτό σου, τότε όλοι οι στόχοι σου και όλα τα πράγματα τα οποία θε να πετύχει μπαίνουν στη θέση του την κατάλληλη στιγμή. Στο ευρύτερο πεδίο θα ήθελα να υπάρχει μια οργάνωση με μια ομάδα ψυχολόγων στην οποία θα μπορούσαμε να προαρέχουμε κάποιες υπηρεσίε υπηρεσίες αφιλοκερδός όσον αφορά το Parkinson, Alzheimer's, Αυτά τα νομισήματα στα οποία υποφέρει ο πλήστο κόσμος όσον αφορά τη γύραση του μυαλού. Σε προσωπικό επίπεδο και στη δική μου προσωπική κλινική βλέπω πελάτες σε καθημερινό επίπεδο σε διάφορες φάσεις και σε διάφορα φάσματα στη ζωή του και επίση απολαμβάνω πάρα πολύ την έρευνα για το λόγο ότι είμαστε ένα επάγγελμα στο οποίο μας επιτρέπει πάντα να είμαστε περίεργοι σαν μωρά, σαν παιδιά, να ανακαλύπτουμε να εξερευνούμε τον ανθρώπινο ψυχικό κόσμο και τη βιολογία του ατόμου με διάφορες μεθόδους και πιστεύω ότι να δημιουργάς γνώση και να έρχεσαι σε επαφή με τη γνώση Εν κάτι ε, απίστευτο, σαν, σαν, αλχημία α το πούμε. Συμφωνώ και είμαι πολύ και θα ακούσα να αναφέρω είμαι πολύ και εγώ ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον μου από μικρή ηλικία από τα 11 για να, να μου εμπεδώσω στο εγκέφαλο μου τι σημαίνει αγάπη προς την αυτοεξέλιξη και ξέρω κατά πόσο σημαντικό είναι να διαβάζεις και έχω ακούσει κατά τη διάρκεια τη ζωή μου από διάφορου άμα. Εγώ, αν διαβάζω ότι είμαι ηλίθιο, α πούμε, είτε ε, αν δεν βλέπω εκπαιδευτικά βίντεο, και η απάντηση πάντα είναι η ίδια. Είσαι happy. Αν, αν όντω είσαι χαρούμενο με αυτό που είσαι, μην διαβάζει, μην κάνει τίποτα. Αν, αν είσαι όντω χαρούμενο με αυτά που έχει τώρα και ε, νιώθει yeah. ότι δεν θέλει τίποτα άλλο, yeah, yeah, yeah. Μην, 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 μην το κάνει. Όμω, εγώ πιστεύω από την στιγμή που έχει μια μηχανή που ούτε η τεχνολογία δεν μπορεί να σε πάρει προς το παρόν, εκμεταλλεύτον το full potential. Εκμεταλλεύτω το, τον εαυτό σου, το σώμα σου, τον εγκέφαλο σου, σε, με, όχι με στόχους, με οράματα. Επειδή πολλοί έχουν, έχουν, την τάση να έχουν στόχους και ξεφεύγουν μερικές φορές μετά από τους στόχους. Αν, αν έχεις ένα όραμα, που εγώ λέω το όραμα πρέπει να είναι 10 φορές πιο μεγάλο που, το, που τον στόχο σου, Ανεξάρτητα αν πετύχει ή δεν πετύχει το στόχο, τουλάχιστον κατευθύνεσαι προ το όραμα σου. Κάτι πολύ πιο μεγάλο από τον στόχο σου. Γιατί πολλοί βάλουν στόχο να, να διαβάσω βιβλίο. Διάζουν το βιβλίο και μετά σταματούν να διάζουν βιβλία. Γιατί πετύχαν τον στόχο του. Είτε ε, θέλουν να, να έχω κοιλιακού, πετυχαίνουν του κυλιακού και μετά την συντήρηση ξηάνων του. Και το πιο σημαντικό, εγώ πιστεύω, είναι ότι το να είσαι επιτυχημένο, είσαι επιτυχημένο τότε όταν μπορεί να συντηρά την επιτυχία σου και ελπίζω και ψάχνω και παραπάνω ανθρώπου σε πιο μικρή ηλικία, από μένα και πιο μεγάλου, που συνέχεια εκπαιδεύουν τον εαυτό του. Γιατί έχουμε ε, έναν εγκέφαλο που είναι αν βάλει. Συγγνώμη. Πεινασμένο. Ναι, ναι, είναι αν, αν, αν ο Άντριου Κάρντζι ένας innovator της, Αμερικής του 1990, αν δεν κάνω λάθος. Ο, ο Henry Ford ήταν ο πρώτος της εκατομμυρίουχος. Ο Andrew Carnegie, ενδιαφέρον άτομο, μιλά, ε, γράφτηκε βιβλίο το, το Think and Grow Rich από τον Napoleon Hill, αν το ξέρεις, και μιλούσε πολλά τον Andrew Carnegie. είχε ένα παράδειγμα, να σου το πω, είναι πολύ ενδιαφέρον. να σου πω το κόττου και μετά το παράδειγμα επειδή θα αξιάσω. Λέει, the greatest gift any man can have is to be born in poverty και το λόγω του ότι αρχίζεις και αν είσαι αν είσαι που έναν περιβάλλον που δεν τα έχεις και αποκτάς έναν ε, τρόπο σκέψης ευγνώμων για τούτο που έχεις οτιδήποτε άλλο θα σου έρθει θα ταυτίζεσαι πάνω στο υλικό αγαθό αλλά θα ταυτίζεσαι με το που μέσα σου ας πούμε θα γεμίζει. και ε, ε, όταν ήταν μικρός ο Άντριο Κάρνιτζι Έστειλα μια επιστολή που το σχολείο στη μάνα του και έκατσε δίπλα του. Και διάβαζε την και λέει ότι. Του λέει η μάνα, το, το διάβαζε και μετά του λέει ότι το σχολείο δυστυχώ δεν μπορεί να σε πάρει, λόγω του ότι είσαι πολύ εξυπνό και δεν έχουν τις τα κατάλληλα resources για να σε βοηθήσουν να εξελιχθεί. Ε, και άρχισε η μάνα του να του δίνει βιβλία, να τον εκπαιδεύει για πάρα πολλά χρόνια. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια που έκανε η διάφορα industries, ο Αντρι Κάρνιτζε βοήθησε πάρα πολύ τον κόσμο. Υπήρχε το Νότ, το που ήταν τη μάνα του, ανοίγει τότε και γράφει ότι το παιδί σα δυστυχώ έχει πρόβλημα με το attention και δεν μπορεί να μαθαίνει γρήγορα. Και επηρεάζει και την τάξη από ό,τι έγραφε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αρχίσουμε στο σχολείο μα. Και κλαίνει, γιατί αν, αν, αν του έλεγε γίνω η μάνα του, και ήταν να πιστέψει και η μάνα του ότι mm -hmm. δεν είναι ικανό, α το πούμε, ήταν να μην πετύχει αυτά τα πράγματα. Σε αυτόν τον κύκλο ανθρώπων και έναν τεράστιο πρόβλημα που βλέπω στην, στην Κύπρο συγκεκριμένα, ότι πολλοί νεαροί δυσκολεύονται να δημιουργούν συνέχεια σχέσει με επιχειρηματίε και με ανθρώπου οι οποίοι είναι και πιο εξυπνητοί και για να μπορέσουν να είναι χρήσιμοι σε εκείνου. Δυσκολεύονται πάρα πολύ γιατί όταν αυξάνει έξω κάθε. Παρασκευή σαν τον Κυριακό είσαι Νάβα, Στέιτ, Γκουάμπα και Κολούμπια, κάθε Παρασκευή σαν τον Κυριακή, με ίδιο κύκλο ανθρώπων ναι. και δεν προσπαθεί να βρει έναν άνθρωπο ο οποίο όντω θέλει να γνωρίσει. Δηλαδή να γράψει κάτω από έναν customer avatar τη ηλικία, τη γνώση και γιατί θέλω να γνωριστώ και τι μπορώ να το προσφέρω εγώ σε αυτό που ήδη κάνει. Και δυσκολεύονται πολύ γιατί δεν κάθονται. Ε, να δίνουν έμφαση στο πώ μπορεί να είμαι χρήσιμο σαν προ το απέναντι άνθρωπο. Γιατί να σχέσεις πολλές φορές το να δημιουργά σχέσει απαιτεί πολλέ φορέ το να να, να βοηθά τον άλλον επειδή ε, βοηθά ήδη τον εαυτό σου και χρειάζεσαι ε, άλλα πράγματα, α το πούμε. Σε ελπίζω τα, τα επόμενα χρόνια στο μέλλον και υπάρχουν πολλοί. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν στην Κύπρο. υπάρχουν αρκετοί που κάνουν σωστά και λάθο. Έτσι όπω το βλέπω Ελπίζω να δω στο μέλλον παραπάνω από ανθρώπου που, που, που τελειώνουν το πανεπιστήμιο και κρατούν τι αξίε. Δεν τελειώνουν το πανεπιστήμιο και σταματούν το διάβασμα, σταματούν το networking, σταματούν το risk management του. Επειδή το πανεπιστήμιο μαθαίνει σου αρκετά πράγματα υποσυνείδητα, που για κάποιου θα λέγανε ότι είναι αχρίαστα. Το, 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 το risk management που σε πιέζει συνέχεια το πανεπιστήμιο με τα deadlines και με την πίεση και γνώσει ότι να θικεάζει, όχι ένα βιβλίο, να θικεάζει 5-6 βιβλία παράλληλα και να δημιουργάς σχέσει και να, να, να εμπλουτίζεις τον κέφαλο σου με γνώσει είναι κάτι, κάτι πολύ σημαντικό σαν αξία. Πολλοί τελέχονται σπουδέ και σταματούν τα ούλα γιατί νομίζουν ότι για να βρουν την δουλειά και δεν θα κάνουν τι ίδιε αξίε. Mm -hmm. Και ευελπιστώ ότι στο, 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 μέλλον και με την εκπομπή και με τους ε, καλεσμένους και όσοι άλλοι αρχίσουν διάφορες εκπομπές ή φθαρίνω άλλους να αρχίσουν οτιδήποτε μπορεί να ε, βοηθήσουν και ήδη την, την κοινωνία γιατί και εμείς τούτο που κάνουμε θα μείνει πραγματικά προ το παρόν δεν με ενδιαφέρει να βγάλω λεφτά με αυτό. Το κάνω ξεκάθαρα επειδή είμαι έτσι άνθρωπο. Αρέσει και μου να κόφω ενδιαφέρον συζητήσει με, με άλλου ανθρώπου. Γιατί παρά να κάθομαι να συζητώ πώ γίνονται ωραίο για κάποιου, ποδόσφαιρο και αυτοκίνητα, που μισώ το αυτοκίνητα και μου αρέσει και το, το ποδόσφαιρο, ε, προτιμώ να συζητώ πράγματα τα οποία είναι λύσει. Κατάλαβε, να... όχι μόνο λύσει, αλλά λύσεις μπορεί να λύσει και επαγγελματικέ και προσωπικέ. Yeah. Γιατί συζητώ συνέχεια με του ανθρώπου, ξέρει την ψυχή του κατάσταση, αν είναι happy με αυτό που κάνουν. Και έτυχε, θα το αναφέρω για πρώτη φορά νομίζω, επειδή είμαι έτσι έντονο με, με αυτά που πιστεύω και τα συζητάω συνέχεια με, με, με πρώην φίλου, θα έλεγα, καταντάει κάποιο για κάποιου αηδία και περιφτικό να, να, β, να, βγαίνει συνέχεια έξω και να του λαλείς. Έκαμε στο τζίνο, έκαμε στο τζίνο που ενδιαφέρεσαι για τζίνο άνθρωπο, αλλά τζίνο άνθρωπο δεν ενδιαφέρεται ο ίδιο για τον εαυτό του. Και σημαντικό να κάνει το, το, το που και εσύ το self-awareness κάθε εβδομάδα τουλάχιστον, είτε κάθε μήνα, να κάθεσαι να γράφει αν είσαι happy. Γιατί δεν είμαι happy. Έτσι, έχω λάθο φίλου. Τι άλλο θα ήθελα να κάνω. Θέλω να πάω ταξίδι. Γιατί δεν πάω ταξίδι. Τι, είναι που του τον πούμε στερεί χαρά μου. Καταλάβει. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που είναι και attention seeking και instant gratification με την τεχνολογία. Γιατί η τεχνολογία σου δίνει, σου δίνει Μπορεί να σου δίνει ντοπαμίνη κάθε δευτερολέπτο. Δηλαδή να παίζει με την ντοπαμίνη συνέχεια. Ειδικά τα social media, με τι φωτογραφίε, με, με τα subscriptions, καταλασμό, όλα αυτά σου παράγουν μια ψευδή αξία του για αυτού σου. Και πιστεύω ότι αν, αν αρχίσουν παραπάνω να νιώθουν πιο άνετα στην Κύπρο, να, να εκφράζονται για, για τι κακέ συνήθειε του και να, 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 να κάνουν ασκήσει self-awareness και να του νοιάζει το γύρο παραπάνω σιγά 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 η κουλτούρα αυτή θα αλλάξει και δεν θα έχουμε μόνο yeah. περιβάλλον που φύση αλλά θα έχουμε και έχουμε δεν λέω ότι δεν έχουμε ακόμα καλύτερο περιβάλλον που ανθρώπου. Ανθρώπου που ε, πραγματικά γι' αυτό και αρχίσα την εκπομπή είναι ότι όσο σε ρώτησα και να σε ρωτήσω και ως ένα τώρα δεν μπορούσα να μου απαντήσω συγκεκριμένα άνθρωπος στην Κύπρο που θεωρεί full ηγέτη, α πούμε. Ένα, ένα άνθρωπο ηγέτη. Όπω αναφέρνει ο Σάιμον Σίνεκ μέσα στο βιβλίο του, ο ηγέτη είναι ο, ο άνθρωπο. A leader is someone who takes care of his people. Πρώτα, he takes care of himself και μετά του το άλλο ανθρώπο. Και ψάχνω, συνέχεια ανθρώπου που είναι όντω ηγέτε. Υπάρχουν πάρα πολλοί, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ηγέτε, προπονητέ για αθλήματα σε, επιχειρηματικ σε, επιχειρηματικό επίπεδο, σε επιστημονικό επίπεδο. Υπάρχουν πολλοί ηγέτε που έχουν κάποια κριτήρια ηγέτων, α πούμε. Μπορεί να μην έχουν το full ψυχοσωματικό package για να, για να, για να θέλουν να είναι ηγέτε, αλλά είναι είναι οι ηγέτε χωρί να, να, το λαλούν. Καταλάβει. Επειδή ο, ο� πραγματικό ηγέτη δεν θα βγει έξω να πει ότι γράφει με Σέρτζιο Πέσκο ηγέτη, α πούμε. Τούτον το πράγμα θα λέει όταν θα ρωτήσω εγώ το προσωπικό σου πώ πάει το περιβάλλον. Και αν υπάρχει χαμηλό στρε και υψηλή απόδοση και ωραίο κάλτσο με στην εταιρεία, σημαίνει ότι ο, διευθυντή τη εταιρεία είναι καλό ηγέτη, α το πούμε. So, ελπίζω και με αυτό που κάνει εσύ, με το, με, το, με το stress που είναι πολύ σημαντικό και θα το συζητήσουμε στο πώ θα μπορούσαμε να το, να το, κάνουμε ενδιαφέρον. Επειδή, όπω λέει και το oh, Ray Dalio, πρέπει να είσαι ενδιαφέρον άνθρωπο για να okay. θέλει yeah. να σε ακούει ο άλλο. Yeah, yeah. Οτιδήποτε παίρνει. Μπορεί, μπορεί, να κάνει οτιδήποτε ενδιαφέρον, α το πούμε. So, αν πάρει το θέμα του stress να είναι κάτι ενδιαφέρον, να είναι κάτι funny, να είναι κάτι εκπαιδευτικό, και να χρησιμοποιεί αυτά τα tools, τα, τα social media tools, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, για να, για μοιραστεί με τον κόσμο με αυτά τα προβλήματα, πιστεύω αρκετοί θα μάθουν και σιγά 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 ανθρώποι θα αρχίζουν να, από μικρή ηλικία που είναι πολύ σημαντικό να αποκτούν κάποιε γνώσει που είτε το εκπαιδευτικό σύστημα είτε το γυρό του δεν, δεν του τα προσφέρουν. Που είναι πολύ σημαντικό. Και το άλλο πιο σημαντικό που αναφέρει και εσύ είναι ότι πρέπει να, ε, και είπε και, το, το και ο Άδαμο, γι' αυτό και κάνει βοηθά στο φόρουμ το σχολείο με ψυχολογία. Ότι μακάρι να βρισκόμασταν σε μια κοινωνία που εξιάζει την λέξη, αλλά τα να καταλαβαίνουμε το πρόβλημα πριν πάμε καν στον γιατρό. Να, να αντιληφθούμε ότι υπάρχει το πρόβλημα και να, να το δουλέψουμε που πριν. Για να γίνει αυτό, πρέπει να εκπαιδευτούμε τι είναι το πρόβλημα. Πρέπει να εκπαιδευτούμε τι είναι το στρε, πρέπει να, εκπαιδευ, να εκπαιδεύσουμε αυτό μα, τι σημαίνει η προσωπική ανάπτυξη. που δεν μα τα μαθαίνουν. Όχι σε όλα τα σχολεία. Υπάρχουν κάποια, κάποια ιδιωτικά σχολεία, θα έλεγα, που ίσω να τα, να τα να, να μαθαίνουν. Στο δικό μου το σχολείο δεν υπήρχε. Πρέπει μόνο μου να τα μάθω. Εντάξει, δεν κατηγορώ το, 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 το σχολείο μου. Είχα πολλού κα, καλού καθηγητέ και κακού καθηγητέ. Αλλά έτσι όπω ήταν, μπορούσα τουλάχιστον επειδή είχα την ευκαιρία, η μανά μου πάντα να μου δίνει την ευκαιρία να κάνω λάθη και να δημιουργώ στρε στον εαυτό μου και που το, το στρε να να βελτιώνουμε. Ε, με να, να, ψά, να, ψάχνουμε και ακόμα ψάχνω στο πώ μπορώ να βελτιώνω τον εαυτό μου έτσι ώστε να μπορώ να βοηθώ άλλον κόσμο γιατί τούτο, τούτο με γεμίζει. Είναι μια από τις αξίες μου, το impact στον κόσμο γιατί ο στόχο μου ε, ε, είναι πολύ συγκεκριμένο και για να πετύχω αυτόν τον στόχο που θέλω να αφήσω την πινελιά μου πάνω στην ανθρωπότητα μετά που θα πεθάνω νομίζω ήδη το κάνεις όμως αυτό το, με, το έργο μου με που θα σου το πω μετά που θα κλείσουμε τι κάμερε άρχισε τώρα. Έχω 9 χρόνια κάτι πολύ specific. Θα σου το πω τον στόχο μετά. Θα τον ανακοινώσω τον στόχο τότε που. Όχι, είναι στόχο, δεν είναι όραμα. Θα τον ανακοινώσω μετά. Είναι πολύ μεγάλο. Ε, αλλά πιστεύω ότι όσοι με γνωρίζουν, ξέροντον. Ε, πιστεύω πάρα πολύ ότι θα τον πετύχω. Γιατί είμαι πολύ. Πέ, ε, έχω. Αν μου έλεγε πριν. Πριν, πριν, 15 χρόνια το ήρθα Κύπρο ότι σε 15 χρόνια θα ανοίγες μια εταιρεία μαζί με έναν άνθρωπο που είναι 30 χρόνια πιο μεγάλο σου και, και ασχολείται με εντελώς διαφορετικά πράγματα και να χτίζει δική σου εκπομπή και να ταξιδέψεις σε 13 χώρε και να έχεις τούτες τους θα σου λέω mission I'm impossible, δεν I'm έχει chance, χωρίς να σπουδάσει, χωρίς να κάνει τίποτα να, 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 κάνω αυτά τα πράγματα που ψυχολογικά να είμαι ok επειδή τον πρώτο μου στόχο ήταν πάντα να, να έχω ψυχολογική άνεση, ε, θα το πίστευα, γι αυτό και έχω έτσι μεγάλος στόχος μπροστά, λέω, αν δεν πίστευας, αν δεν, αν μου το ραγλούσες και δεν θα το πίστευα, σημαίνει ότι μπορώ να βάλω πιο μεγάλος, πιο μεγάλος στόχος και παίρνουμε αρκετά θετικά σχόλια για την εκπομπή. Και θέλω να ευχαριστήσω όλου όσου μα παρακολουθούν. Αν μπορούν να κάνουν share την εκπομπή και να αφήσουν κάτω στα σχόλια την άποψή του, αν του άρεσε ή όχι, είτε αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο που θα ήθελα να τον να το δουν στην εκπομπή μα να συζητήσουμε. Γιατί, του την εκπομπή, επειδή αρέσκουν να μιλώ, θα είναι κάπω που να πεθάνουν. Δεν έχει chance να, να την σταματήσω. Αρέσκουν να, να μιλώ, επειδή σκιαβάζω κάθε μέρα. Right. Και, Θέλω να, θέλω να αρέσει και να μάθουν από άλλου ανθρώπου και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε συνέχεια σχέσει. Γιατί εσεί έχουμε, τα τηλέφωνα μα ε, και παραπάνω δίνουν α το πούμε στο αύριο 800.000 ευρώ. Ας το πούμε, mm. όχι παραπάνω. υπάρχουν ανθρώποι που δίνουν 800.000 ευρώ και χρησιμοποιούν το 100 ευρώ που είναι ο Πούδοκαν. Μόνο την κάμερα, ίσως, μόνο τα social media, Δεν ε, Χρησιμοποιούν στο full potential την μηχανή που έχεις, το share, το share τουλάχιστον, για να δημιουργήσεις σχέσεις με άλλον κόσμο. Ναι, μπορείς. Yeah. Δημιουργώ κάθε... Όχι κάθε μέρα. Δημιουργώ την εβδομάδα, θα έλεγα, τρει με τέσσερι επαφές με Instagram, παραπάνω LinkedIn, Facebook ε, χρησιμοποιώ και TikTok. Ε, χρησιμοποιώ πολύ το LinkedIn, γιατί ξέρω ότι βοηθά πίστευτα και το Instagram να δημιουργάς σχέσεις εφόσον ξέρεις πώς να τους πλησιάσεις. Δεν θα τους πεις, ξέρεις, Μάρια μου, τι κάνεις και να βρεθούμε να πάμε καφέ. Πρέπει να είσαι πολύ specific όταν πλησιάσεις κάποιον να μελετήσεις ποιον θέλεις, για ποιο λόγο και πώς μπορείτε να συνεργαστείτε, να πετύχετε έναν κοινό στόχο είτε όραμα. Ε, νομίζω αυτά, νομίζω αυτά, η πανταγούλα. Θέλω να, 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 κλείσουμε το επεισόδιο με έναν δικό σου μήνυμα προς ε, είτε αν θέλει προ ένα συγκεκριμένο στοχευμένο κοινό είτε προ όλου που μα ε, παρακολουθούν το δικό σου, με το δικό σου μήνυμα που θέλει να, να δώσει για το 2021, είτε ε, γενικά, α το πούμε. Το μήνυμα το οποίο σκέφτομαι προηγουμένω, σαν μου μιλούσε, νομίζω ε, πολλά πράγματα επερνούσαν από το μυαλό μου και βασικά και ταξίδεψε με. <laughs> ε, και πίσω στο, όταν ήμουν πιο νέος σε ηλικία και όταν είχα αυτές τις αμφιβολίες μέσα μου στο, στο, που θα μπορούσα να φτάσω γιατί σίγουρα εδώ πήμε σήμερα απλά ήταν ένα μείγμα σκληρής δουλειάς τύχης ε, και πίστης αυτό όμως που θέλω να μεταδώσω και να πω στο, στους θεατές μας που μας βλέπουν σήμερα εδώ είναι ότι για οποιαδήποτε αλλαγή θέλουμε να δούμε είτε γύρω μας είτε πάνω μας, μέσα μας πρέπει να ξεκινήσουμε να παίρνουμε έναν είδους ε, προσωπικής ευθύνης για το τι βιώνουμε. Πρέπει να κατανοούμε ότι στην παρούσα φάση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα εμείς είμαστε ο καπετάνιος του πλοίου. Εμείς είμαστε ο κυβερνήτης της ζωής μας και της μοίρα μας. Κανένας άλλος. Δεν είμαστε στάσιμοι. Αυτόν το πλοίο κινείται συνεχώς. Καμιά φορά όμως χρειάζεται τα κατάλληλα άτομα για να ανοίξουν τα πανιά μας. Όταν βρεις αυτά τα άτομα, τότε η ζωή σου θα είναι πολύ πιο ωραία. Για τον λόγο ότι θα μοιράζεται τη ζωή σου με άτομα τα οποία είναι εκεί για να σε στηρίζουν, για να σε αγαπούν και να σε βοηθούν. Αλλά πρώτα εμείς πρέπει να αναγνωρίσουμε σε τι θάλασσες βρισκόμαστε έτσι ώστε να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε το καράβι μας με τα σωστά άτομα και πρώτα με τον εαυτό μας Πρέπει να καταλάβουμε ότι στη θάλασσα που είμαστε σήμερα εμείς εβάλαμε τον εαυτό μας και για να ξεκολλήσουμε είναι άσχημο να ζητήσουμε βοήθεια από άλλον κόσμο για τον λόγο ότι όλοι οι ανθρώποι θέλουν να νιώθουν σημαντικοί όταν λες από τον άλλο «Θέλω να με βοηθήσεις», δεν έχει κανένα να σου πει «Δεν μπορώ να σε βοηθήσω». Ειδικά όταν αυτό δεν εμπλέκει, Δε, θα, α, μάλλον θα το αφήσω ανοιχτό, γιατί στον κατάλληλο άτομο υπάρχουν και τα, τα κατάλληλα αιτήματα. Δεν υπάρχει άτομο το οποίο θα σου πει «Δεν μπορώ να σε βοηθήσω». Αλλά καμιά φορά πρέπει να ξέρουμε κι εμείς σε ποια πόρτα να χτυπήσουμε. Επομένω, πρώτα να γνωρίζουμε, τι ψάχνουμε και μετά χτυπούμε εμεί την κατάλληλη πόρτα στο κατάλληλο άτομο. Και αυτό είναι αυτόν το οποίο κάνει η εκπομπή σου. Δημιουργά μια επίγνωση στου θεατέ σου το τι υπάρχει στο γύρο κόσμο έτσι ώστε αυτά τα άτομα τα οποία χρειάζονται μια υπηρεσία είτε αλγόριθμους είτε marketing να απευθυνθούν. Και αυτό είναι μια τεράστια υπηρεσία, γιατί προσφέρει γνώση. Και η γνώση πάντοτε θα είναι απαραίτητη. Knowledge is capital, που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Παραπάνω, ειδικά τώρα με το 2021, όσε παραπάνω γνώσει έχει, τόσε παραπάνω πόρτε μπορεί να, να ανοίξει. Και ελπίζω παραπάνω άνθρωποι να μοιράζονται αυτό το μήνυμα, γιατί είναι σημαντικό να. να έχουμε τόση πρόσβαση ελευθερία στι γνώσει. Κάποτε δεν είχαν, δεν τίποτε από τον που έχουμε. Ούτε με βιβλιοθήκε, ήταν κρυμ, κρυμμένα βιβλία, δεν μπορούσαν να έχουν τα βιβλία. Εμεί έχουμε εδώ όλη τη βιβλιοθήκη και οτιδήποτε θέλει να κάνει στην ζωή σου. Ενώ, ε, ε, και ακόμα και να ξεκινήσει τη δική σου επιχείρηση. Ναι. Είναι όλα διαθέσιμα στα, στα πόδια μα. Ε, στα ναι. χέρια μα, μάλλον. Και ευθαρρύνω παραπάνω να εντάξει, Άλλο θέμα, ευθαρρύνω πολλού να ανοίξουν την κοινή του επιχείρηση για να φαϊλάρουν Γιατί εγώ αυτό που λέω συνέχεια είναι ότι αγαπώ να κάνω λάθη. Και ένα από του λόγου που είμαι σήμερα εδώ είναι επειδή κάνω συνέχεια λάθη. Και αρέσει αρέσκει μου να κάνω τα λάθη. Επειδή όταν κάνω λάθο, ε, γνωρίζει καλύτερα το, τον γύρο σου όταν κάμνει επίτηδε λάθη. Δηλαδή, ξέρει ότι μπορεί το αποτέλεσμα το β' να μην βγει στο που το ένα στο 10 στο 10 και να βγει στο 4 ας πούμε, αλλά το α να βγει στο 8 και να πεις γιατί να μην δοκιμάσω το βίντεο απλώς για να δω τι να γίνει ας πούμε. Κάνοντα mm. Κάνοντας το βήμα βλέπεις ότι όταν κάνεις λάθος άμα ο Μάριος αρχίζει και αρχίζει να λαλεί μου πράγματα αρνητικά για μένα όταν έκανα το λάθος, καταλάβες. Και μαθαίνεις πολλά καλά τον γύρο σου, έχω μάθει αρκετά καλά τον γύρο μου όταν έκαμνα λάθη, επίτηδες λάθη. Σταμάτησα να βγαίνω με πάρα πολλού ανθρώπου. Ε... Και με πρώην φίλου, αλλά δεν με επηρεάζει γιατί ξέρω ότι αν δεν βγαίνω με κάποιον σημαίνει ότι δεν πρέπει να βγαίνω με τον το συγκεκριμένο άνθρωπο και δεν έχω απολύτω τίποτα με κανέναν άνθρωπο. Ε, Αρνητικέ σκέψει, ε, είτε ζήλια, οτιδήποτε. Γιατί πραγματικά λέω ότι όταν αρχίζει να, να, να βρίσκει την αξία σου μέσα σου και νιώθει τόσο πλούσιο και που γνώσει και που συναισθήματα και που ε, επαφέ, ε, χρειάζεσαι μετά υλικά αγαθά. Το θόρυβο, ή... ναι. υπάρχει γύρω μα. οι ανθρώποι είτε υλικά αγαθά είτε και μέσα μαζική κοινωνική δικτύωση. Για τον λόγο ότι ε, <laughs> και προηγουμένω την κοινωνική δικτύωση και δυστυχώς δεν είναι κοινωνικά, είναι ε, μέσα περιέργειας. Ε, δηλαδή, it's kind of, σαν πως και ανατρέφει κάποιο είδους, uh, stalkers ε, ανθρώπους οι οποίοι απλά είναι και θέλουν να δουν τι κάνεις στη ζωή σου ε, δεν χρησιμοποιούνται σωστά τους applications υπάρχουν fashion models on there. καταλαβαίνω ας πούμε, παίρνεις μια ιδέα όσον αφορά πως να δίνεις υπάρχουν ε, bloggers για την υγεία υπάρχουν τα πάντα το θέμα είναι Εκείνα τα οποία βλέπεις εσύ, πόσα από αυτά φομιώνεις, πόσα από αυτά χρησιμοποιάσεις στη ζωή σου. Τα υπόλοιπα τα βλέπεις, δεν τα βλέπεις, επειδή εντάξει, είναι και η διασκέδαση μέσα στην, μέσα στην όλη φάση τη κοινωνικής δικτύωση. Αλλά επίσης πρέπει, όπως λες και εσύ, να κάνουμε maximize το τι έχουμε στα χέρια μας, είτε γνώση είτε μια ωραία φωτογραφία, είτε είναι η δημιουργικότητα, γιατί αν το σκεφτεί, έναν κινητό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιστήμη σε δημιουργικότητα, σε αλγόριθμου, δηλαδή μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα για σένα. Μπορεί να μην μαγειρεύει ακόμη, αλλά ίσω σε κάποια φάση σου παραγγέλει το φαγητό σου, ας πούμε. Το Αλέξα ναι, 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 για ναι, μαγείρεμα ναι. τώρα υπάρχει μια κάμερα που ενώνεις με το τηλέφωνο στην πάνω από την κουζίνα και αλλιώς σου μια γυναίκα με AI, AI βάλει κάνει και ξέρω εγώ. Απίστευτο. Ναι, ναι. Έχουμε μια απίστευτη τεχνολογία αλλά δυστυχώ ε, τα κοινωνικά μέσα δεν τα, δεν προωθούν τόσο πολλά. Ένα, θα μπω πολύ βαθιά αλλά ούτε καν <laughs> προωθούσαν την υγιεινή ζωή κατά τη διάρκεια του lockdown και δημιουργούσαν πάρα πολύ στρες με αρνητικέ αρνητικές λέξεις και ήταν αναπίστευτο να, και νευρίαζα πάρα πολλά να βλέπω news channels συνέχεια με κόκκινα λέξεις να σου δημιουργούν στρες και να μην μιλούσαν καθόλου, όχι να μιλούσαν καθόλου, κάθε μέρα να μιλούσαν Συγνώμη για την γυμναστική. Να το πω, αλλά δυστυχώ οι πιο πολλοί άνθρωποι τρέφονται με μαλακίε για τον λόγο ότι τα μέσα μαζική ενημέρωση, τα οποία χρησιμοποιούνται σαν μέσα μαζική αποπλάνηση, τι πλήστε φορέ, προβάλλουν στον άνθρωπο αυτόν το οποίο θέλει να δει. Και όπω έχουμε πει προηγουμένω, είμαστε αρνητικοί εκφύσεω. Επομένω, το να σου δείχνω κάτι αρνητικό, το οποίο σου λέω ή σου βάλω στο μυαλό σου ότι να πεθάνει, να σε σκοτώσει και και, 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 τα λοιπά. Κατά κάποιον τρόπο, κάμνει μια πλήση εγκεφάλου. Και όταν είχα πάει προσωπικά ένα παράδειγμα ε, για εμβολιασμό, είδα μια μου κοπέλα που είχε βάλει το εμβόλιο. Και μόλι ευκήκε έξω από την αίθουσα, ε, λυποθυμήσει. μου το εμβόλιο, ή ε, από αυτά τα οποία άκουε για το εμβόλιο. Ο καθένα μπορεί να κάνει το εμβόλιο ή να μην το κάνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λε. Γιατί έχει πολλού που πρέπει να κάνει το εμβόλιο. Κατάλαβα, σήμερα που ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα, δεν πρέπει να μιλούμε στο εσύ πρέπει να κάνει ή όχι. Πρέπει να μιλούμε εσύ έχει την ελευθερία να το κάνει ή έχει την ελευθερία να μην το κάνει. Δεν μπορεί να μου το επιβάλλει κάποιο να βάλω κάτι το οποίο. Είναι εξωτερικός, εξωτερική ουσία στο πω μέσα μου. Μπορεί να με συμβουλέψει, αλλά δεν μπορεί να μου το επιβάλλει. Μα το επιβάλλουν με διαφορετικού τρόπου, εμέσου. Ε... Anyway, να μην, α... να μην μιλήσουμε για τον κορονοϊό, γιατί είναι μια πολλά μικρή λεπτή γραμμή. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με το κομμάτι ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν την συγκεκριμένη ερώτηση. Το γιατί δεν χρησιμοποιούν πολλά το, το, γιατί στην ζωή του. Γιατί συνέβη τούτον, και να μελετώ. Που έρευνε, όχι μόνο που άρθρα, να ψάχνουν έρευνε και να διαβάζουν αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν βλέπει αυτά που σου δείχνουν και δεν αναρωτιέσαι, μα είναι σωστό, ενώ όχι γιατί αυτό, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο. Να, να σου πω τη δική μου προσωπική εμπειρία όσον αφορά αυτό το θέμα. Θα μιλήσω για το αβάλει το εμβόλιο, για δεν βάλει το εμβόλιο. Θα μιλήσω για το πώ το σύστημα θα μπούμε ίσω σε κάποια αρνητικά νέα. Για το λόγο είναι ότι όταν υπάρχει πολλέ φορέ ένα κακό ηγέτη ή ο ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίο σκέφτεται το προσωπικό του όφελο και κέρδο, mm. και δυστυχώ καμιά φορά όταν πα στην ηγεσία, όταν δεν έχει τα κατάλληλα προσωπικά ψυχικά εφόδια, αυτόν το οποίο γίνεσαι, γίνεσαι έναν τέρα. Επομένω, αυτέ τι ανασφάλειε, τι οποίε Είχε από μικρό ή από παιδική ηλικία, γίνεσαι ένα απλά παντοδύναμο μπουλί. Λοιπόν, σε αναγκάζουν να βάλει το εμβόλιο, ε, για τον λόγο ότι το πραγματικό εμπόδιο είναι ότι η ηγεσία μα έχει αποτύχει στο να παρέχει αρκετά νοσοκομεία, έτσι ώστε σε περίπτωση που συμβεί έναν μαζικό πρόβλημα να μπορέσει να το επιλύσει. Και σου λένε, παρέ βάλε αυτόν το μίσο ετοιμασμένο εμβόλιο ή αυτόν το εμβόλιο το οποίο έχουν φύγει αρκετά από τα steps και δεν λέω ότι έχουν φύγει αυτά, από αυτά τα steps τα οποία είναι κακό. Ο τρόπος που το έθεσαν δεν, δεν είπαν ότι ε, έφυγαν τα steps, είπαν ότι κάνουμε τα βούλα παράλληλα. Δηλαδή ναι. παρά να κάνουμε step one, step διάφορα phases, είχαν παραπάνω λεφτά και είχαν παραπάνω επιστήμονε για να τα κάνουν όλα παρά... Ακριβώς. παράλληλα. Και δεν έφυγε κάποιο από αυτού του οποίου είναι γνώστε τη υγεία να πει του κόσμου μην ανησυχείτε ή να ανησυχείτε. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Και να πάρει α πούμε μια απλή. παράλληλου κάποιους απλούς δρόμους, όσον αφορά το Πανατόλα ή το, το εμβόλιο του κορονοϊού. Λοιπόν, εμά μα πιέζουν να το κάνουμε αυτό το εμβόλιο, το οποίο θα έπρεπε να έγκυται στην κρίση του καθενό, Εξαιτίας το ότι το σύστημα υγείας δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίε στο 100% του πληθυσμού. Και πολλοί λένε, α είμαστε μέρο τη λύση και όχι του προβλήματο. Πρόβλημα το οποίο εμεί ήδη έχουμε δημιουργήσει από την αρχή με τι επιλογέ μα. Σαν ε, τα άτομα τα οποία βάζουμε στην ηγεσία. Κάτι το οποίο έχω αναφέρει και με τον φίλο μου τον Ζανέ, τον στο podcast του ήταν το εξή. Εξαιτία του ότι εκλέγουμε άτομα τα οποία είναι μισοεξελιγμένα στην εξέλιξη του στη ψυχική, Αναγκαζόμαστε κι εμεί, σαν άτομα, αυτή τη στιγμή να υποφέρουμε για τον λόγο ότι όλο αυτό το τραύμα το οποίο κουβαλούσαν από τα παιδικά του χρόνια, είτε αυ δεν λέω να τα ξεχάσουμε τα πάντα, και ένα μέρο από αυτού ήταν και η τουρκική εισβολή, τα φέρνουν μπροστά όλα αυτά τα προβλήματα μαζί του, με αποτέλεσμα να παραποιούν το κοινωνικό καλό προ όφελο δικών του. Όταν ένα ηγέτης βλέπει την ατομικότητα παρά το κοινό καλό, τότε μιλάμε για έναν λύκο ο οποίος έχει τεθεί μεταξύ προβάτων. Για το οποίο εμάς τα πρόβατα μας έχουν ξαγελάσει να ψηφίσουμε αυτόν τον λύκο. Και θα σταματήσει αυτό ο κύκλο, ο φαύλο κύκλο ο οποίο υπάρχει και έχουμε δει και πρόσφατα με βουλευτικέ. Ο καθένα αναπηδούσε, ξέρω εγώ, σαν υποψήφιο βουλευτή, που ίσω να ήταν υπέροχοι ηγέτε αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά από την άλλη, ο κόσμο είναι πληγωμένο και δεν θέλει να πάει να ψηφίσει. Ο κόσμο θα πάει να ψηφίσει όταν αυτό ο οποίο θα τεθεί σαν επόμενο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία θα πάρει όλους αυτούς οι οποίοι αυτού αποκαλούνταν ηγέτες θα τους βάλει φυλακή ή θα τους επιβάλλει κυρώσεις δημοκρατικές και τα λοιπά φυλακή, ρε, φυλακή. <laughs> για εκείνους ε, που έκαναν έντονες ε... δεν θέλω να, να πω δημοσίως ε, τις δικές μου προσωπικές απόψεις προς το παρόν αλλά αυτά τα άτομα Πρέπει όντω να του υποβληθούν σοβαρέ κυρώσει. Για τον λόγο ότι αυτά τα άτομα έχουν καταστρέψει, και χρησιμοποιώ τη λέξη καταστρέψει επίτηδε, την κοινή άποψη, την κοινή γνώμη. Και μα έχουν αποστομώσει όλου όσον αφορά τη δική μα ψήφο. Για τον λόγο ότι πλέον, όταν έναν άνθρωπο ψυχολογικά. Σου δώσω ένα παράδειγμα. Ε, βάζεις έναν άνθρωπο μέσα σε, σε, έναν, σε μια γραμμή κόκκινη. Ένα ζώο. Εντάξει, το βάζουμε μέσα σε έναν κουτί, το οποίο γύρω-γύρω έχει μια γραμμή κόκκινη. Και γύρω από αυτή τη γραμμή την κόκκινη, από πάνω, έχω λέιζερ. Όποτε πάει το ζώο να περάσει αυτή τη γραμμή, καίγεται, καίγεται, καίγεται Σε κάποια φάση σβήνω αυτή τη γραμμή το ζώο μένει, έχει μάθει να μένει μέσα σε αυτόν το κόκκινο τετράγωνο. Για να απελευθερώσω αυτόν το ζώο στο οποίο τα άλλα ζώα μας έχουν βάλει πρέπει αυτήν την κόκκινη γραμμή να έρθω εγώ να την σβήσω. Και πώς τη σβήνω με το να σβήνω αυτές τις κόκκινες γραμμές, τις κόκκινες σκυλίδες στην ιστορία της Κύπρου. Εάν δεν επέλθει δικαιοσύνη, τότε ο άνθρωπο στην Κύπρο δεν θα εμπιστευτεί ποτέ το παρόν πολιτικό σύστημα, το οποίο αυτή τη στιγμή νοσεί. Όχι μόνο νοσεί, έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Μακάριά να μα πιάνουν οι Εγγλέζοι, μακάρι να μα πιάνουν οι Τούρτσοι, γιατί δικοί μα έχουν υπόθεση. Δεν του άδικο. Ίσως να είμαστε σε καλύτερη περίπτωση ίσω να είμαστε σε χειρότεροι, αλλά αυτό το οποίο ξέρω σίγουρα είναι ότι ένα Κύπριο, ένα Κύπριο ο οποίο έχει κατανοήσει και πληγωθεί σε πολλέ βαθμίδες τη ζωή του και έχει περάσει από ένα μαύρο μονοπάτι. Αυτό ο Κύπριο, η Κύπρια, και πιστεύω ότι οι γυναίκες θα καμιά φορά θα ήταν και υπέροχες σαν πρόεδρο στην Κύπρο και το, το, βλέπω ότι ας πούμε αργά και θα γίνει γι' αυτό πρέπει να αποκαταστήσει την κοινή γνώμη όσον αφορά την πολιτική να είναι αμερόληπτος να επιβάλλει κυρώσει, να επιβάλλει δικλίδες στις οποίες θα και σοβαρέ ποινές στις οποίες δεν θα επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο να τις παραβιάσει και να υπάρχει γενικώ μια θα επέλθει πιστεύω μια γενική αναρχία στην αρχή πριν να επέλθει η ειρήνη και η συμφιλίωση στην Κύπρο τότε και εμείς σαν κοινότητα θα μπορούμε να λειτουργούμε καλύτερα επομένως ας βγάλουμε τον εαυτό μα που γίνονται το κότσινο κουτί που μα έβαλαν και ελπίζω επόμενος, ο επόμενο, ο οποίο όντω θα νοιάζεται για την Κύπρο θα μπορέσει να αποκαταστήσει τον κοινό παράγοντα και την κοινή γνώμη. Γιατί δυστυχώ, όπω λέμε, το ψάρι εμπούτη βρομή. και λέμπου βρωμή. Και αυτήν τη στιγμή νιώθω περήφανο για του Κύπριου, εγώ προσωπικά, για τον γείτονα μου, για του ανθρώπου που έχω γύρω μου, αλλοδαπούς και εμείς. Αλλά δεν νιώθω περήφανο για του ανθρώπου οι οποίοι με αντιπροσωπεύουν σε διεθνέ επίπεδο. Και αυτό εμένα με πληγώνει και πειράζει με για τον λόγο ότι όταν εγώ πάω σε ένα διεθνέ συνέδριο και παρουσιάζω την έρευνά μου, ποιο ξέρει βασικά από την Κύπρο, αλλά κάποιοι που ζουν, ξέρουν. Θέλω να είναι στα ίδια επίπεδα ή τουλάχιστον να είναι μια αξιόλογη προσπάθεια όπω οι άλλε χώρε. Και με την Ευρώπη είμαστε σε μια διεθνές σκηνή. Δεν μπορούμε να γίνομαστε ρεζίλιν το σκύλιο. Όχι με τις μίζες και τα διαβατήρια και οι, ε, οι, οι η συναδέλφισσα και η ανιψά και ο παππούς. Και... Για... για ποιο λόγο. Για ποιο... Αξίζει το. Yeah. Τέλεια. Θα πάρει τη θέση. Δεν το αξίζει. Ας μεν την πάρει. Και όχι. Α, έκαμε τόσα καλά. Εν πειράζει ασφάγγελ λίγο. Εν πάει έτσι. Ή είσαι έντιμο σαν άνθρωπο ή ένις έντιμος έντιμο σαν άνθρωπο. Συμφωνώ και. Γιατί σίγουρα, σίγουρα δεν έχουμε στην θέση του κοινού που μα καθοδηγεί προ το παρόν. Γιατί αν είχαμε, σίγουρα σιω... θα, είχαμε... θα, ζούσαμε σε πολλά καλύτερε συνθήκε. Ελπίζω να αποκτήσει ικανότητε ηγεσία ε... ο άνθρωπο. Ε να αποκτήσει για να κάνει καλύτερο στο μέλλον αν ξαναφύγει ο ίδιο, είτε να φύγει ο ίδιο για, να... για, να έρθει κάτι καλύτερο. Αλλά να mm. είμαι πολύ δύσκολα το βλέπω τα... στι επόμενε εκλογέ να βγει κάτι το οποίο είναι τόσο... Mm. τόσο, καλό. Η το μόνο. Είναι Συγγνώμη. Η αναρχικό. Ναι, ναι, χρειάζεται. <laughs> για θεωρηθεί αναρχικό το, το δίκαιο δυστυχώ και ε, προσωπικά κάτι το οποίο πρέπει να δηλώσω δημόσια δεν ε, υποστηρίζω οποιαδήποτε παράταξη και όταν ήμουν παλιά αναμειγμένο σε κάποια πολιτικά, όταν, όταν ήμουν φοιτητή, στα οποία κατάλαβα πόσο βρωμιά υπάρχει για τον λόγο ότι κανείς δεν είναι εκεί για να βοηθήσει τη, την κοινή γνώμη, αλλά το κόμμα και τον εαυτό του, ακολουθούσα άτομα τα οποία ήξερα πού εστέκονταν ηθικά, όχι κόμματα. Ελπίζω, κοίτα, έχουμε μπληγώθει όλοι. Πιστεύω ότι η Κύπρο έχει πάρα πολύ μέλλον. Και οι νέοι, και οι νέοι μα είναι υπέροχοι. Μόνο και μόνο που τα δικά σου τα podcast ή που κάποιου άλλου συναδέλφου τα podcast που βλέπω. Μια αρχή, μια μικρή μια αρχή. Μι μικρά, να... μικρά βήματα. Ακριβώ. Εσύ, εσύ μα κάνει να πιστεύουμε πίσω στον τόπο μα. Είμαι ένα το... ξένο, ο οποίο ζω 15 χρόνια στην Κύπρο. Ευχαριστώ. Αγαπώ την Κύπρο και θα την κάνω παράδεισο. Αυτό που λέω και στον Νίκο, ότι θα την, θα κάνω την Ευχαριστώ. Κύπρο παράδεισο, γιατί ε, πρώτα πρώτα και τον κύριο με βοήθησε είναι η Κύπρο να είμαι αυτό που είμαι. Αγαπώ την Κύπρο, ε, το περιβάλλον, ε, αγαπώ και το γεγονό ότι είναι πολύ underdeveloped και εμφανίζονται πολλέ ευκαιρίε, και δυστυχώ πολλοί φεύγουν από την Κύπρο και δεν, δεν εκμεταλλεύονται αυτέ ε, τι ευκαιρίε. Κάνω ό,τι μπορώ και εγώ προς το παρόν με τα podcast, με, τα με, με εκπαιδευτικά βίντεο, με events. Θα, 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 ξέρω τι σημαίνει ε, και, και το ευθαρρύνω σε πολλού το corporate citizenship. Πώ σε βλέπει εσένα η κοινωνία. Την επιχείρησή σου. Όχι μόνο να κάνει μια φορά κάθε 6 μήνε ένα CSR event και να βοηθά την την ή κάποια την κοινωνία, αλλά να προσφέρει συνέχεια σαν επιχείρηση πίσω στην κοινωνία. Ξέρω ότι ακούγεται κάπω, αλλά αν εμεί μπορούμε να κάνουμε αφιλογερδό και, και να βοηθούμε τον κόσμο σιγά-σιγά, μπορεί οποιοδήποτε. Γιατί εν, 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 εν τα μικρά βήματα που χρειάζεσαι μερικέ φορέ και να τα δείχνει ότι βοηθά την κοινωνία. Και πιστεύω ότι παρά να, παρά να συνέχεια να περιμένουμε που τους πολιτικούς να μας δημιουργούν καλύτερο μέλλον, ας πιάσουμε τη ζωή στο χέρι μας, να δουλέψουμε πάνω μας, πάνω στις αξίες, συνήθειες, στόχους, οράματα και το πιο σημαντικό πιστεύω γνώσεις και επαθές, γιατί ζούμε σε έναν σε ένα νησί που πώς είμαστε, ένα εκατομμύριο ας το πούμε. Πολλά, πολλά, είμαστε αρκετά λίγοι για να μπορέσουμε που μια πολύ στην άλλη να κάνουμε σχέσει με σημαντικού ανθρώπου. Ανθρώποι οι οποίοι παίρνουν αποφάσει και μπορούν να κάνουν μια διαφορά. Απλώ πρέπει να βρει τον κατάλληλο, να έχει τι κατάλληλε γνώσει για να μπορείτε να, να αλληλοβοηθήσετε να πετύχετε έναν κοινό στόχο και σιγά σιγά αν, εμφανίζονται και νέαροι όπω και ο Δήμο ο Γεωργιάτη που ήρθε στην εκπομπή μα, ένα ήταν υποψήφιο ε, βουλευτή ενό κόμματο στη Λευκοσία. Ε, θα βγαίνουν και παραπάνω νεαροί θα έχουν το θάρρος τις γνώσεις για να δοκιμάσουν ή να βγουν και είναι, 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 πολύ σημαντικό να, να, να βγαίνουν και πρόσωπα ε, και ακόμα και ο ακούσα Βάλα να πω στο TikTok. Ακούσα ε, Θέλω να πιάσει την εμπειρία του πάνω στη ράχη μα. Έγραψε ένα στο TikTok μα για τον Τίμο τον Γεωργιάδη. Απόψη του, δεν λέω ότι δεν δικαιούται να, να την μοιραστεί, όμω ε, γιατί όχι. Έχει για την... ε, περισσότερη εμπιστοσύνη στου νέου ε, και ένα καλό πολιτικό καταλαβαίνει το τι χρειάζεται ο νέο, τι χρειάζεται ο άνθρωπο και σκέφτεται σε πιο, έναν πιο σε ευρύ επίπεδο, πέραν των χρημάτων, σκέφτεται ίσω περισσότερο με γνώμονα την ευτυχία του ατόμου. Συμφωνώ και το πρόβλημα είναι ότι θα δούμε και μακάρι να κάνουμε λάθο ότι πολλά κόμματα στο μέλλον θα πιάνουν πολλού νεαρού για να δείξουν ότι δίνουν ευκαιρία στου νεαρού. Απλώ επειδή το κόμμα τόσο έχει τόσα προβλήματα που θα καθοδηγά το νεαρό να κάνει τον που θέλει. Απλώ να δείχνει το κόμμα ότι ξέρει, σε βάλαμε ένα μυτσί και μπορούμε να τον καθοδηγούμε. Καταλάβει. Και τούτο θα είναι με 100% σίγουρο στι επόμενε εκλογέ ότι θα. Προ... Επειδή εμψήφιζαν αρκετοί, και είδαμε δηλαδή πολλού καινούριου υποψήφιου και ανεξάρτητου φέτο, γιατί ψάχνουν τα κόμματα ψήφου. Δεν ψήφισαν αρκετοί άνθρωποι. Και... Έχουν πληγωθεί, έχουν πάθει αυτό το οποίο, οποίο λέμε στη ψυχολογία Learned Helplessness, δηλαδή έχουν μάθει να είναι αβοήθητοι για τον λόγο ότι έχουν απογοητευτεί τόσε πολλέ φορέ που παραιτήθηκαν, σταματήσαν α πούμε. 8 χρόνια, 10 χρόνια είναι αρκετά για να κάμψει το ηθικό ενό λαού, αλλά σε κάθε 30 με 40 χρόνια υπάρχει μια επανάσταση την οποία δεν θέλουμε να δούμε να βγει σε επίπεδο εμφυλίου mm. ούτε σε επίπεδο ε, κάποιου άλλου εξωτερικού παράγοντα, κάποιου εισβολέα. Επομένως, ας συμμορφωθούμε, ας ελπίσουμε ότι η φυσική πορεία των πραγμάτων και ο νόμος του σύμπαντος, ας πούμε, ή της κοινωνίας, ο κοινωνικός νόμος θα αφυπνιστεί; και ας ελπίζουμε ότι έχουμε μάθει από τα λάθη του παρελθόντος με το πραξικόπημα και τα λοιπά Ναι, άλλο θέμα εκείνο ε, Ίσως να το συζητήσουμε άλλο, α, άλλη, άλλη ναι. φορά ε, Στέφανε, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα σου για τις ε, πληροφορίες που μοιράστηκε σήμερα μαζί μας ε, πιστεύω, Ήταν χρήσιμες για μένα, σίγουρα θα είναι και για όσους μας παρακολουθούν. Ε, ευχαριστώ και πραγματικά με τον κάθε καλεσμένο που έχουμε προσπαθούμε να μεγαλώσουμε μια κοινωνία ανθρώπων που μοιράζεται, μια έμπιστη κοινωνία ανθρώπων που μοιράζονται με παρόμοιε αξίες, ιδεολογίες, οράματα και στόχους. Γιατί αν αρχίσουμε να βλέπουμε την λέξη αλληλοβοήθεια, ε, μπορεί να προσφέρεις πολλά πράγματα στον άλλο άνθρωπο και αυτό που προσφέρεις πάντα στον άλλο άνθρωπο είναι η ώρα σου. Η ώρα σου μπορεί να είναι γεμάτη είτε, είτε άδεια, γεμάτη εννοώ με γνώσεις, είτε άδεια απλώς να έχει στο σώμα σου να εκτελάς αυτό που θα σου ζητά ο άλλος. Μπορείς να βοηθάς τον άλλο άνθρωπο αφιλοκερδός. Και το, το, το θέμα που είχαμε είχα πει, το instant gratification. Οι όλοι θέλουν ένα reward. Θέλω να σου κάνω τούτο, να, 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 να πιάσω τούτο, κατάλαβες και σιγά σιγά θα αλλάξει. Είμαι σίγουρο ότι είμαστε προ έναν καλό δρόμο και έναν άνθρωπο να βοηθήσουμε, να κοινό ο ένα κάποιον άλλον και κάποιο άλλον. Θα δημιουργήσουμε μια κοινωνία στην Κύπρο που θα είναι πολλά καλύτερη από το που που είναι σήμερα. Ευχαριστώ και σου ευχαριστούμε τα καλύτερα το Ευχαριστώ 2021. Πολύ. Να σε καλά.